δεκάδες κανάλια και τον Nova Sportzena. Δωρεάν την εγκατάσταση και δώρο απεριόριστο τηλέφωνο και ίντερνετ για μια ζωή. Nova Christmas Offer. Η προσφορά της χρονιάς ισχύει μόνο για λίγο. Τρέξτε τώρα στα καταστήματα Fortmet ή καλέστε στο 18345 για στιγμή χρέωση ανακλήση. Πληροφορίες www.nova.gr. Έχεις ειδοποιήσει όλους τους συγγενείς σου ότι η εκπομπή μεταδίδεται και από Web TV? Δηλαδή αν πω στη Σταυρούπολη ότι η εκπομπή μεταδίδεται από Web TV, δηλαδή θα είναι όλη στη μέρη. Να φας μήνυση. Θα μου πούνε ότι είναι φαμπούλες αγόρων, πίνεις ναρκωτικά, τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Αν και δεν είναι όλο μου το σώμα η Σταυρούπολη, υπάρχει ένα 2% εκτός Σταυρούπολης, αλλά... Εκεί Κοζάνη, Φλόρινα. Στη Φλόρινα είναι, εντάξει, η βάση. Στο Λέχοβο. Η βάση και νομίζω. Η βάση. Είναι... Εκεί αν πεις για Web TV. Εκεί έχει ρε. Αυτή μια φορά όταν πήγα στη Θιά μου είχε 3 δίκτυα. Ναι, ολόκληρα φίλε. Ναι, καθαρικά. Λοιπόν, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, είδες τι χαρές προσφέρει. Τι πρωτοσέλιδα φτιάχνει, τι ωραία αναταραχή δημιουργεί. Χειμωνιάτικα. Δεν σου θυμίζει η εποχή, λες και είμαστε Ιούλιο. Από εδώ ακούς, από εκεί γίνονται πράγματα, από πέρα, από δόθε, από δεξιά διαβάζεις, φίλοι από εκεί. Εντάξει, δεν φίλοι, ο καθένας προσπαθεί να μάθει με τον τρόπο του, αλλά γιατί δεν αγχώνεσαι πλέον? Δεν σου πω για άγχος, σου είπα για ότι είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και θυμίζει καλοκαίρι. Ναι, και μόνο πάνω μπορεί να το προσφέρει αυτό. Κοινόβα, ξέρεις, άσχετο, πάντα έξι καθένα. Υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο. Πώς το πω. Κινητικότητα, ρε φίλε. Ναι. Τόσο μεγάλη κινητικότητα, ναι. Όχι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μπορεί να υπάρξει. Καμία. Αυτό σου λέω. Είμαστε μόνοι που καλούμε το ενδιαφέρον. Ναι. Είμαστε μόνοι που κινούμαστε. Που πουλάει. Ναι. Τι να πουλήσει. Ακόμη και ο Ολυμπιακός μου αρεθεί. Ό,τι και να γίνει στο Ολυμπιακό δεν είναι να αποβλέψει καμία αίσθηση. Τίποτα. Ποιο να πάρουν και ποιο να αφήσουν και ποιο να διώξουν και ποιο. Νομίζω ότι πλέον έχουν ξενερώσει. Για να πάρουν. Ναι. Έχω λόγο. Τι να πάρουν. Σήμερα τι πώς θα παίζει με τα θέματα. Εμά τι να παίξει τον Μπάουκ παίζει. Ε. Για τον Μπάουκ δεν πρέπει να το ξέρει. Από τότε που έκλεισε ο Σκόρδο δεν ανοίγω να δω τις εφημερίδες. Δεν έχω κανένα λόγο απολύτως. Κάνει έκκληση να ανοίξει. Εννοείται. Πρώτο πράγμα δεν πρέπει να κλείνουν τα μέσα ενημέρωση. Γι' αυτό φυσικά. Εντάξει. Δεύτερον δεν πρέπει να κλείνουν αυτό που προσφέρουν γέλιο. Επί δύο δηλαδή. Να κάτσε, έστειλε ένα φίλο μήνυμα εδώ πέρα. Τι, ότι. Στο Facebook, κάτι για σένα γράφει και, το... και τον Άρη κτλ. Επιτέλους αποκαλύφθηκε ο σκοτεινός ρόλος του Κόλκα. Ναι. Θες και σήμερα ραδιοφωνική εκπομπή και site το καταγγέλνουν ότι διαφθείρει συνειδήσεις Αριανών. Ο Χρήστος έγραψε ένα blog, ναι, αφήνει τον νόμο Αριανών. Ναι. Ναι. Ότι δηλαδή. Ότι τρελαίνεται με τους Αριανούς που πιστεύουν εμένα. Οι Αριανοί, τι λες για τον Άρη και σε πιστεύουν εσένα? Μου είχε συμβεί το εξής περιστατικό μια φορά στο Μαρκίζ, όπου έρχεται ένας και μου λέει Κόλκα Αριανός είμαι και λέω αχ τώρα, ναι, αρχίσαμε. Είχαμε πιει και τα ποτάκια μας. Να είσαι καλά ρε φίλε, είσαι ο μόνος που σε πει την αλήθεια για τον Άρη. Ποιο είσαι δηλαδή? Όταν ήταν έκανα με τον Μπλιάκο τότε. Εντάξει, αυτό που δεν καταλαβαίνει κάποιος είναι ότι εντάξει, δεν είναι Αριανός, δηλαδή συχαίνω αυτό το σωματείο, είναι γεγονός, δεν το είχαν ανοιχθεί ποτέ, γιατί είναι πάω, φίλε. Όποιος πει το αντίθετο είναι ψεύτης, εντάξει. Ωραία. Αλλά όταν κάνουμε δουλειά, κάνουμε δουλειά, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι όλο το ένα, είναι και όλο το άλλο. Δεν είναι από κάτι που δεν πιστεύω μόνο και μόνο επειδή δεν γουστάω το συγκεκριμένο σωματείο, καταλαβες. Είναι όλο το έργο. Πάμε στα σημερινά, να δούμε τι γίνεται. Διαβάζω στο ΠΑΟΚ 4 η λίστα της Wolfsburg. Λες να έχει πέρα ενδιαφέρον. Μπα. Δεν είναι ότι είναι μέσα. Δεν είναι ότι είναι μέσα, όχι. Ήταν ανοίγει τώρα, βγήκε. Όχι. Παίζει δεν είναι στη λίστα. 10-11 επαγγελματίες που τους ευχαριστή θέλουν να διώξουν, όχι το Βερολίνια. Μα γιατί, τι να το κάνουν, λες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Τσιτσιακόφ έχει πάει για το Βερολίνια, εντάξει. Δηλαδή, να το διευκρινίσουμε αυτό. Είσαι σίγουρος. Ναι. Και αν πει για τον Κυριάκο. Για τον Κυριάκο τι, έχουμε ελλείψεις συνάχρησης και τόσο ανακατσάνων και χρειαζόμαστε κάποιον που χορεύει καλά τα... Πολύ άλλο του κύριου.
Κάτσε πριν να διαβάσουμε τον Άγιο. Είναι Κυριάκος αυτός, είναι Κυριάκος. Να τα αλλάξουμε, δεν είναι πιο... Λοιπόν, είναι η ηλεκτρονική έκδοση της Wolfsburger Allgemeine. Άρα είναι τοπικό μέσο εκεί στο Wolfsburg. Είναι, ξέρω, μπορεί να σου πει εκεί. Και μιλάει ο Κλάους Άλοφς, ο οποίος είναι πλέον αθλητικός διευθυντής στην γερμανική ομάδα. Εκεί είναι ο διευθυντής, είπε ότι ο αθλητικός διευθυντής ή τεχνικός διευθυντής μιλάει. Η δική μας ξεφωνίζω, ρε Γεωργιάδη. Δεν ξεφωνίζω, αγαπάμε και εγώ Γεωργιάδη, είναι γνωστό αυτό, αλλά στον Γεωργιάδη, δηλαδή. Γεωργιάδη. Με την Κυριακή θα μιλάει. Ναι, θα μιλάει. Δεν το πίνεις πότε. Πότε, δεν θα μιλάει ή αρχές του... Κάθε φορά παράζει εποχή, πιστεύω, δεν το μιλάει. Πιστεύω ότι θα μιλάει, τώρα περιμένω να δούμε τους Μάγιας τι θα γίνει. Γεια σε. Λοιπόν, έχουμε 12 το 12 του 12, εντάξει. Και... Έγινε... Λέει ο Άλοφς ότι σε εβδόμαστε τα συμβόλαια, μέσα από συζητήσεις θα δούμε, δεν μπορούμε να είναι όλοι ευχαριστημένοι, κάποιους τους έχουμε δει και στις προπονήσεις, έχουμε εικόνα, ψάχνουμε λύσεις. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι περίπου 11 από τους 35 επαγγελματίες που βρίσκονται στο ρόστερ της Wolfsburg αναμένουν να φύγουν τον Ιανουάριο. Στα ονόματα που αναφέρονται στο δημοσίευμα, και είναι μεταξύ των 11, δεν υπάρχει το όνομα του Αντρίνου Διούνια, υπάρχει το όνομα του Σωτήρη Κυριάκου. Το έχουμε πει εδώ και 2-3 εβδομάδες, ότι ήταν η περίοδο της κρίσης για τον Πορτογάλο, ότι σαφώς και εκείνος ήθελε να αρπάξει την ευκαιρία που τον ήταν, ίσως και την τελευταία, και φυσικά κάποια στιγμή θα έρθει τον Διούνια, δεν υπάρχει ούτε, θα μην δείξει τι ποδοσφαιριστής είναι. Το βλέπουν τώρα και ο προπονητής του, και ο Άλοφς παίζει, δημιουργεί, τους βοηθάει, ανεβαίνει η ομάδα, ανεβαίνει και αυτός και σε κακό timing πήγε ο Πάγκ να τον πάρει. Αλλά, εντάξει, τώρα πήγε εκεί ο Σιστιακόφ, συζήτησε με τον Άλοφς, γνωρίζουμε ότι ήταν αποφασισμένος να μιλήσει και για δανεισμό, ακόμα και για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ήθελε να ξέρει τι σκέφτεται η Wolfsburg, ήθελε να του δηλώσει ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ και ενδιαφέρεται οποτεδήποτε, είτε σήμερα, είτε σε δύο εβδομάδες, είτε σε αυτό το διάστημα. Αν σκεφτείτε κάπου να αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε. Να το βάλουμε εδώ κάτω. Και το βάζεις. Ωραία. Με την ωριμότητα μου διακρίνεται εγώ και το πρακτικό μυαλό που έχω. Ο ΠΑΟΚ έκανε δύο κινήσεις χθες. Ανακοίνωσε το Διαλύνια. Κίνηση ουσίας. Ανακοίνωσε το Πατσουβάνη, συγγνώμη. Όποιος άκουσε και έφυγε σε κανένα πεζοδρόμιο, sorry. Ανακοίνωσε το Πατσουβάνη. Μεταγραφή δηλαδή. Και πήγε και στις 200 συμφωνία. Συμφωνία ανακοίνωσε. Εντάξει, συμφωνία γιατί δεν μπορεί να το γράψει. Ναι. Αλλά σε έκανε ο Πατσουβάνη. Καλά, περίμενε. Σε έκανε ο Πατσουβάνη. Περίμενε. Περίμενε. Τι έκανε. Θα θέλω την πόληση. Ναι, ναι, περίμενε. Τι περίμενε. Κάτι έγινε πρώτα. Εσύ βάλε αυτή τη μέρα. Τι, δεν βάλε το σύνδεσμο. Ένα ευρώ. Δεν ξέρω τι πολύ. Ενάμιση. Πέσω ότι δεν έχει δείξει ο Πάρη την Παρασκευή. Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν υπογράψει. Θα προπονηθεί Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα. Αυτό σου λέει ο κανένας. Πάλι θα στήχημα. Ωραία, αυτό λέει ότι θα προπονηθείς, εμείς δεν προπονηθεί. Αν δεν υπογράψει, γιατί μπορεί να υπογράψει ο άνθρωπος να τελειώσει. Ναι. Εσύ θα προπονηθεί. Βάζουμε ένα μισό ευρώ στήχημα. Τελείωσε. Ένα μισό ευρώ στήχημα. Καλά είμαστε. Ένα μισό ευρώ στήχημα. Εγώ βάλαμε... Τι είναι εκείνο το αναλόγιο στοιχημα από την προετοιμασία με τα σκόρδες. Δεν θα ξέρω αν το προετοιμασία τώρα, δεν θα βρω. Δεν χάθηκε το... Δεν είμαστε, δεν είμαστε κανένα συγκεκριμένο για την προετοιμασία. Σα σκόρδες είναι και τι δεν είναι. Σας σκόρδες, εύκολα. Ένας πρόβλης. Να τα βάλουμε λίγο κάτω λοιπόν. Ναι. Έκανε μια κίνηση ουσίας και μια κίνηση που εγώ θα μπορούσα από αυτό που ακούω τέλος πάντων να αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια κίνηση αυτοκτονίας εισαγωγικά το να πάει ο Σιστιακόφ να ζητήσει το Βιερίνι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζουμε ότι τη στιγμή που ο παίκτης παίζει, ακόμα και ο ίδιος θα ήταν αρνητικό σε κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί σίγουρα δεν θέλει να γυρίσει σαν αποτυχημένος. Εντάξει, ο Σιστιακόφ θα έπρεπε να πάει να συναντήσει τον άλλος, να δει τις προθέσεις του, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δώσει και μια επικοινωνιακή, ένα επικοινωνιακό μήνυμα στα πέριξ του ΠΑΟΚ ότι
πλέον μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργήσει την εικόνα ότι έχει το θράσος να χτυπήσει οποιαδήποτε πόρτα και να ζητήσει οποιοδήποτε παίκτη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Εντάξει, και βέβαια αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τη στρατηγική, έχει να κάνει και με την ουσία, υπό την έννοια του ότι να πάει στιγμή η Βόλφσμπουργκ μπορεί να πει ότι δεν θέλει το Βιερίνια και, να γνωρίζει η Βόλφσμπουργκ ότι ο Πάουκ είναι μια πιθανή επιλογή πώληση του παίκτη. Ωραία. Δεν γίνεται όλες οι κινήσεις να έχουν ουσία άμεση. Εντάξει, υπάρχουν και στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν και η στρατηγική αυτή νομίζω ότι είναι σωστή. Του να πάει ο Πάουκ και να πει στη Βόλφσμπουργκ καλωσορίζω, δεν το θέλει. Ωραία, εδώ είμαι, εγώ τον θέλω. Τον θέλεις, ωραία. Όταν δεν τον θέλεις και άμα δεν τον θέλεις, μακάρι να πάει καλά το παιδί, αλλά άμα δεν σας αρέσει, εδώ είμαστε να τα πούμε. Γιατί κατάλαβα το πάω ότι είχε μια εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά, ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει μία, δεν κάνει, δεν ράνει, ότι ψάχνει παίχτες στην νους, ότι δεν αγοράζει. Αλλάζει το προφίλ σου σαν ΠΑΟΚ. Και έξω, γιατί μέσα ήδη έχει αλλάξει, όλοι οι μάνατζερ ψάχνουν πώς θα βρουν δίωδο προς την ΠΑΟΚ. Όλοι καλοί, κακοί, μέτροι, γνωστοί, πιο άγνωστοι, με τον ΠΑΟΚ ψάχνονται. Πώς θα προτείνουν, πώς θα βρουν επαφή. Έτσι μια αγορά πλέον. Μια γλώμη για την αγορά, νομίζω ότι κάπου εδώ καταλαβαίνουμε τη διάψευση για το Χολέμπας. Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα και αυτό το διάστημα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, διέψευσε μόνο το Χολέμπας. Το ενδιαφέρον, την πρόταση, το... Κοιτάξτε, εγώ όταν έχει ένα δημοσίευμα, πάντα διαψεύδουν. Πάντα διαψεύδουν. Σχεδόν. Στον Πεζουέλη δεν διαψεύσαν. Ναι. Στο Βιερίνια, πάνω σχέδιο, όταν προέκυψε το θέμα σε επίπεδο ΜΜΕ, διαψεύσαν αρχικά. Ότι υπάρχει κίνηση. Μας είπαν απλά ότι εφόσον ο παίκτης το θελήσει και μας επικοινωνήσει μαζί μας, ωραία, τότε θα κινηθούμε. Πάντως προφανώς ήξεραν ότι ο παίκτης μάλλον θα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν άφησαν να δημιουργηθούν προσδοκίες και να ανοίξει συζήτηση, γιατί θα ήταν και μια ήττα, αν τυχόν. Είτε τον ήθελαν είτε δεν τον ήθελαν, αν τυχόν άνοιγε το θέμα το συγκεκριμένο. Ο Χολέμπας χθες συμφώνησε. Προφανώς, αν δεν συμφωνούσε, θα μπορεί να ήταν μια λύση για το καλοκαίρι. Αυτό που λέω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή όποιος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού καλείται να ανανεώσει, η πρώτη πρόταση που θα εμφανιστεί δίθεν ότι έχει είναι τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Και για τον Προσίδη και γραφτή. Ναι, για όλους. Για την ακρίβεια, για να το λέμε ακριβώς πώς έχει το έργο, για τον Προσίδη, από την Αθήνα έβγαινε ένα κλίμα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για την ακρίβεια, που προφανώς είναι από το μάνατζερ του δηλαδή. Ότι έχει μιλήσει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι σχεδόν αστείο, πιστεύω, ο ΠΑΟΚ να πέσει τέτοια λάκα. Υπό την έννοια του ότι δεν καίγεται αυτή τη στιγμή να κάνει καμία κίνηση και πάνω απ' όλα δεν καίγεται να δημιουργήσει συνθήκες καλύτερες για έναν επαγγελματία που διαπραγματεύεται με μια ομάδα. Παραδείγματος χάρη, αυτό γίνεται με χιδαίο τρόπο με τους Κόντρα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε μιλήσει ποτέ με τον Σκόνδρα και εμφανίστηκε ο Σκόνδρας ως υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ. Ή δεν το κάνουν αυτό ομάδες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι βγήκε από τον Ατρόμητο αυτό. Ναι, γενικά δεν είναι τακτική ομάδα αυτή. Τι εννοείς. Σε μεταγραφικές περιόδους. Τι εννοείς. Να αφήνουν να διαρρέονται πράγματα για να δημιουργήσουν πρόβλημα σε έναν αντίπαλο. Δεν το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ακόμη αυτό. Δεν είμαι αντίθετος βέβαια, γιατί μας το έχουν κάνει χιλιάδες φορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια επιλογή. Δηλαδή επικοινωνιακές κινήσεις μπορούν να γίνουν για να καταστεί σαφές την κοινή γνώμη ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο αμέσως επόμενος με τον Ολυμπιακό, πλέον μπορούν να γίνουν εύκολα. Το θέμα έχει να κάνει με την απόφαση. Ποια είναι η απόφαση που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ? Θέλει να χτυπήσει και σε επίπεδο επικοινωνιακό της αντιπάλου του. Τώρα εγώ σήμερα σαν Κόλκας είμαι τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ή σύμβουλος, στρατηγικός σύμβουλος του ΠΑΟΚ. Και στέλνω μια πρόταση στον Παναθηναϊκό 1,5 εκατομμύριο για τη Μαυρία. Ναι. Ωραία. 1,5 εκατομμύριο. Ναι, ρε. Σιγά μου. Με 2,5 παιχνίδια. Ναι, πάμε αργά. Εγώ μου. Ναι.
θα μου δώσει το μάτι να πάρει 1,5 εκατομμύριο. Θα έρθει σε δύσκολη θέση. Θα το σκεφτεί εσωτερικά, ναι. Θα βγάλει άρνηση εξωτερικά. Ναι. Δημιουργείται η εικόνα ότι έχω πάνω του πράγμα το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχει. Δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Ωραία. Τέτοιες κινήσεις για τον ΠΑΟΚ δεν είναι απαραίτητες πλέον. Απαραίτητες. Απαραίτητες, φίλε, ναι. Απαραίτητες. Να καταθέσει πρόταση για τον Μαυρία. Ναι. Π.χ. π.χ. Μπορεί να καταθέσει πρόταση και για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας έχει ρήτρα. Δεν χρειάζεται να μιλήσω με τον Άρη. 100.000 ευρώ. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει τον Γιαννιώτα. Ναι. Γιατί πρέπει να βάζουμε το ίδιο χωροτάπητα, πέφτει, κυλιάται, κάνει άλλο. Δεν θέλουμε τέτοιους παίχτες, όχι. Δεν θέλουμε σαν, όχι, δεν μιλάω σαν τεχνικός διευθυντής Κόλκας που έφαγα τον Γιώργο Γιάννη τώρα και πόσο τεχνικός διευθυντής. Στο Παναθηναϊκό δεν κουβέντες πάνω, δεν είναι θέμα. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος στόχος. Ναι. Η ΑΕΚ είναι δεν. Η ΑΕΚ δεν μπορεί, έχει καταστραφεί μόνη της. Ναι. Ο Παναθηναϊκός οδηγείται εκεί. Εγώ πρέπει να τον βοηθήσω να οδηγηθεί πιο γρήγορα. Φίλε, την ουσία της κίνησης είναι το επικοινωνιακό. Και το επικοινωνιακό πίσω το ρόλο του. Η ουσία είναι ότι του έχω πάρει τον αρχηγό. Τώρα που μιλάμε. Τον άφησε ελεύθερο. Τον άφησε ελεύθερο και δεν τον πληρώσει. Γιατί ήταν κακό παιδί. Έτσι λέει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γενικά αυτές οι ομάδες οι ακροδεξιές, οι συντηρητικές. Ακροδεξιές. Ναι, η βασιλική ομάδα του Παναθηναϊκού τι είναι. Και αυτές που τις μοιάζουν εδώ λίγο κοντά. Ωραία. Ναι. Έτσι συμπεριφέρονται στους παίκτες. Δεν μπορούν να καταλάβουν το κόστος που έχει αυτό σε βάθος χρόνου. Και στον περίγυρο. Ακριβώς. Του παίκτη που είναι άλλοι 100 παίκτες. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, εμένα που σου πολύ εύστοχα μου είπε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε δώρο τον Κατσουλάνη στον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Εντάξει, γιατί ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ξέρει τι γίνεται. Δεν θα φέρει το παραμύθι ότι ο καρπός Κατσουλάνης. Καλά, υπήρχε και δυναμία τώρα το δώρο. Ήθελε, δεν ήθελε, δεν μπορούσε να τον πληρώσει. Όχι, δεν μπορούσε να τον πληρώσει. Αν και τον πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε. Δεν ήταν δώρο του ΠΑΟΚ που δεν είχε να τον πληρώσει. Αδυναμία ήταν. Αδυναμία. Δώρο βάσει αδυναμίας. Ναι. Ωραία. Το ότι παίρνω από τον αρχηγό του δεν είναι κοινή ουσία. Ναι, απλώς δεν εμπλέκεται πολύ επικοινωνιακό. Δεν εμπλέκεται πολύ ο Παναθηναϊκός, είναι ξεχασμένη ιστορία. Δεν τον σκοτώνει επικοινωνιακά αν αυγεί προς τα έξω μια βόλτα στη Μαδρία. Δεν τελειώνω. Δεν δημιουργώ την αίσθηση ότι... Δεν μπορούσα να απαντήσει εκείνος με πρόταση για τον Αθανασιάδη. Μπορώ να απαντήσω ότι πώς γίνεται αυτό να κάνει πρόταση μια ομάδα που έχει γίνει ένας από τους παίκτες. Και διαδοτήθηκε σκανδαλωδός. Δεν μπορεί να με παίξει πλέον. Ναι. Ούτε σε αυτό το κομμάτι. Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας, Δημήτρη. Εγώ αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πάνω χέρι έναντι του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας στόχος. Θα διέξει πολύ καλύτερα άμα τον περάσει τα play-off. Εκείνο, να μείνει στο γήπεδο. Εννοείται ότι είναι και αυτό το σημαντικότερο κομμάτι. Να τον ξεπεράσει από φέτος. Και να έχει το πλεονέκτημα για την επόμενη σεζόν. Τα ωφέλη για τον ΠΑΟΚ, αν τερματίσει φέτος στην πρώτη θέση των play-off, θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και κυρίως θα είναι ψυχολογικά για τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης ήδη εκεί που έλεγε πριν από τρεις μήνες, πόσο ήταν, δύο μήνες, ότι θα κάνουμε μεταγραφές για να επουλώσουμε κάποιες πληγές, όπως το είπε, ήδη δείχνει διάθεση να κάνει μεταγραφές όχι για να επουλώσει πληγές, αλλά για να αλλάξει επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Από τώρα. Πέρασε του αγωνιστικού τμήματος σε αυτό, το κατάλαβε. Γιατί το αγωνιστικό τμήμα τι έλεγε. Και είχε δίκιο. Τι λέει. Ότι. Τι έλεγε όχι ανοιχτά. Τι έλεγε από πίσω. Δηλαδή στις συζητήσεις που γίνανε με τον ιδιοκτήτη. Και τον Τσιτσιακόφ που είναι πλάκη σε κάποια φάση. Ναι. Ότι κοίτα να δεις, η κάθε μεταγραφική περίοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ανέβουμε επίπεδο σταδιακά. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση να διασφαλίσουμε όσο είναι δυνατόν αγωνιστικά. Την πρόκληση στα προκριματικά του Champions League μέσω της πρωτιάς στα play-off και από εκεί και πέρα να έχουμε λιγότερες λύσεις, λιγότερες αναζητήσεις το καλοκαίρι για να πάμε στα προκριματικά όπως πρέπει. Γιατί αν πήγαινες, έκανες συμπληρωματικές κινήσεις τώρα και πήγαινες το καλοκαίρι να πάρεις 7 παίκτες πρώτης γραμμής που χρειάζεσαι, ωραία, 30 Ιουλίου
θα ήσουν να σε κλείνει ρέγγες. Βεβαίως, διάθεση υπάρχει, έτσι, δεν έχει κλείσει, εκτός του Κατσουράνη και ποιος άλλος. Ναι. Γιατί διάθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι τόσες δυσκολίες που τελικά μπορεί να πάρει έναν τον Κατσουράνη και κανένα δύο ακόμα που μπορεί να είναι και συλλογματικές. Δεν ξέρω πώς θα σου καταλήξει η υπόθεση. Στον ΠΑΟΚ κρατάνε τα χαρτιά κλειστά. Αλλά όταν πηγαίνει ο Τσιστιακόφ να ζητήσει το Βιερίνια, ρε Δημήτρη, κακά τα ψέματα. Ναι, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Βλέπεις ο Βιερίνια και ο Λούκας που είναι μεγάλοι στόχοι και είναι στη θέση όπου καίγεται ο ΠΑΟΚ και πονάει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, όσο και να θες να κάνεις τη διαφορά, μπορεί στο τέλος Γενάρη και πάλι να μην έχεις καταφέρει τόσα πράγματα. Υπάρχει και το δεχόμενο. Δεν αποκλείεται. Και πράγμα είναι να πηγαίνεις τον Ιούλιο μετά για να ψάχνεις για πολλές περισσότερες περιπτώσεις. Απλά υπάρχει και, και άλλη παράμετρος. Ο Τσιστιακόφ πηγαίνει στο, να πάρει το Βιερίνη. Mm. Εντάξει. Μετά, όταν έχεις κάνει αυτή την κίνηση, είναι σαν να δεσμεύεσαι προς το κοινό σου ότι ψάχνεις να κάνεις κάτι πολύ δυνατό. Μετά δεν μπορείς να πάρεις το Φουφουτίδη. Τον Ολαϊτάν. Ο Ολαϊτάν ούτως ή άλλως είναι συμπληρωματική κίνηση επένδυσης. Εξ αρχής το γνωρίζουν όλοι αυτό. Έγινε αυτό. Εσύ, τον Ολαϊτάν πάρτονα, δεν σου πει κανείς τίποτα. Όπως και θα παίρνεις κάθε χρόνια 2-3 Ολαϊτάν. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να λογιστεί ο Ολαϊτάν της Βέρειας των 12 βαθμών ως κίνηση πρώτης γραμμής. Ναι. Είναι αστείο να το συζητάμε. Άρα λοιπόν, αν δεν εκμεταλλευτείς αυτή την περίοδο, σημαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, δεν βρήκες τις λύσεις. Mm-hmm. Να το κάνεις, γιατί κατά ψέματα είναι πολύ διόμορφη αγωνιστική περίοδο. Αν και εγώ ευελπιστώ ότι θα βρεις παίχτες. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Α, τι να σου πω τώρα. Από εκεί και πέρα βέβαια μπορεί και να αποτύχεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο της αποτυχίας του να βρεις αυτό που πρέπει. Βέβαια. Λοιπόν, παίζουν και άλλα ονόματα, θα τα συζητήσουμε. Είπαμε για τον Κυριάκο, ο οποίος, μάλλον ας τα αφήσουμε και μετά το διάλειμμα, γιατί θα το επεκτείνουμε το μεταγραφικό, και θα μιλήσουμε και για τον Κατσουράνη και περαιτέρω, και για την υπόθεση του Βιερίνια. Είναι μεγάλη ποδοσφαιρική ζήτηση. Φυσικά υπάρχει και παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αύριο, θα το δούμε και αυτό, γιατί ανακοινώθηκε η αποστολή. Κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποιοι τελικά δεν μπήκαν στην αποστολή, παρότι δοκιμάστηκαν, το προσπάθησαν. Δεν τα κατάφεραν και ο λόγος είναι φυσικά για το, κυρίως για τον Γεωργιάδη. Τον Γεωργιάδη υπάρχει ρεπορτάζ, το πούμε μετά. Για την τιμωρία του Κατσουράνη, φίλε 182, την έχει κτίσει. Είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το είχε ρωτήσει εδώ. Τι νομίζω ότι χρειάζεται να το ρωτήσω, θα το ρωτήσουμε. Ναι. Δεν έχει προκύψει πουθενά, δηλαδή. Ας κάνουμε και μια ερώτηση όμως. Και τώρα που κλείνει το θέμα, γιατί είχε γίνει αρχικά νωρίτερα. Πάμε στο διάλειμμα μαζί με τη Νόβα. Πέρα από όλα τα αθλητικά και ποδοσφαιρικά γεγονότα, στη Νόβα μπορείτε να δείτε τις καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood σε πρώτη προβολή. Και νέες εκπληκτικές σειρές. Και καινούργιοι κύκλοι από τις αγαπημένες σας σειρές. Όλα αυτά στη Νόβα. Να ακούσουμε το χορηγό μας και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για μαγειρική. Πάρε μακαρόνια ή φακές από την Τουλάβα Μετάλλου. Λίτερ 107,4. Στα Τζουρίς, αμερικάνικο οκτάπαλο 8 ball με 8 τραπέζια tables.
γαλλικό καγαμπούρ μπιλιάρντ με 5 τραπέζια. Έλα να παίξεις και να γουστάρεις I like σε ένα στρέμμα χώρο. Thumbs up στο Τζουρίς. Παπαναστασίου 58 με χλιάρτη. Πάρε μία Τζουρίς. Σύστημα θέρμανσης χωρίς καλωδιώσεις, σωληνώσεις και καμινάδες με μηδενικό κόστος συντήρησης και οικονομία κατανάλωσης έως και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο. Πώς? Μα φυσικά με τα πάνελ έθνης θέρμανσης Haustech. Αυτός ο χειμώνας δεν θα σου κοστίσει ακριβά. Θερμαντικά πάνελ Haustech με 5 χρόνια εγγύηση και αντοχή για μια ολόκληρη ζωή. Θερμαντικά πάνελ Haustech θα τα βρείτε στην Κέντε Τεκνίκ. Χειμώνας 16 στην Κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310 90 11 48. Και τεχνικ. Τα πάντα για τον κλιματισμό, τον εξαερισμό, τη θέρμανση. Άμα συγκρίνεις τις γιορτές που περνάς με το σόι σου, με ένα καμπαρέ στο Παρίσι, με ένα σνίτσελ στη Βιέννη, με μια Ιταλίδα στη Ρώμη ή με το λόφο του Βούδα στη Βουδαπέστη. Τότε είναι που λες το σόι μου μέσα και μπαίνεις στο Crave's Holidays. Και έτσι κάνεις Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά σε Βιέννη, Βουδαπέστη, Ρώμη, Παρίσι. Διάλεξε. Crave's Holidays. Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά στα καλύτερα. Crave's Holidays. Μητροπόλεως 20. Τηλέφωνο 237-210. Κάθε πρωί το πετάει στον τοίχο. Συμπληρώνει με κύριε Κουσιμπαλάκι. Έρχεται αυτό. Το στρώμα Harmony τη Εγκροστρόμπ Day. Το πήρε και δεν σηκώνεται από το κρεβάτι. Το Harmony παίρνει αμέσω την κρίση του σώματο και χαρίζει τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Πρωτοπορία Εγκροστρόμπ. Άσε που με τέτοια τιμή μόνο ήσυχο μπορεί να κοιμάται. Τεχνοστρό, δε θα σηκώνεστε από το κρεβάτι. Εργοστάσιο στη Νέα Σάντα. Υποκατάστημα στην Άνω Τούμπα, Παυσιλίκου 3. Τηλέφωνο 2310-915-805. Η αγκαλιά των γονιών. Θυμάστε πόσο ασφαλείς αισθανόσασταν εκεί. Εμείς στην Ιντερ Λάιφ αγκαλιάζουμε καθημερινά τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Αξιόπιστα και υπεύθυνα, με γρήγορες και απλές διαδικασίες. Για να νιώθετε έτσι, κάθε μέρα, ακόμα και αν μεγαλώσατε λίγο. Ιντερ Λάιφ, η ασφαλιστική εταιρεία που εμπιστεύεσαι. Ιντερ Λάιφ, η ασφάλεια αλλιώς. Ενημερώθηκε από τον ασφαλιστή σας, τα υποκαταστήματά μας ή το interlife.gr. Κατεβαίνεις στο κέντρο και δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Γυρνάς γύρω-γύρω, νευριάζεις, τρελαίνεσαι, αρχίζεις τις φωνές. Έλα τώρα, ηρέμησε, γιατί δεν χαλαρώνεις να πας να αφήσεις το αυτοκινητάκι σου στο πάρκινγκ της Λέοντος Σουφού, να κάνεις τη δουλειά σου σαν κύριος πάρκινγκ στη Λέοντος Σουφού 3. Δεν μιλάμε για λάνες και χωράφια, μιλάμε για στεγασμένο και ασφαλές πάρκινγκ. Πάρκινγκ στη Λέοντος Σουφού 3. Από τα πιο φθηνά πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310-530-110. Θέλεις διπλό, πας με ξύλ. Θέλεις τραπέζι, πας με ξύλ. Θέλεις καρέκλα, πας με ξύλ. Και οικιακό εξοπλισμό όμως. Ο Σπύρος γιορτάζει σήμερα. Σπύρος. Ξύλισαρη και καγιάς. Βρείτε να ενδιάζεστε για το σπίτι σε πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές. Ελάτε στα δύο πολυκαταστήματα σάρι και καγιάς και πιστέψτε. Κουζίνα 4 μέτρων 330 ευρώ. Κρεβατοκάμαρα 190 ευρώ. Καναπές κρεβάτι 145 ευρώ. Θεσσαλονίκη, εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Φίλε, έκανα super deal. Για τι λεπτομέρειε μιλάς. Όχι, για το μπάνιο μου. Πήγα στην ελληνική οικία, στο 4ο χιλιόμετρο σύνδου Χαλάστρας και έκλεισα αναγέννηση μπάνιου με εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ξύλωμα μπάνιου, πέταμα μπάζου, σοβάντισμα και τοποθέτηση κλακιδίων ανάμεσα από 40 διαφορετικά σχέδια μόνο 1190 ευρώ. Το πιστεύεις? Και μόνο σε 3 ημέρες. Ελληνική οικία. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται μπανιέρα, λεκάνη, λιπίδας με κολόνα και επώνυμες φρύσες. Φορώ, οι κόλλες, ο σχεδιασμός και η μεταφορά. Στην Εθνική Οικία σας παρέχουν και εξουσιοδοτημένο υδραυλικό σε σούπερ τιμή. Στους 50 πρώτους που θα ανακαινήσουν το μπάνιο τους, φορώ, στείλε σύνδρομα σας στη συμβολική τιμή των 20 ευρώ. Ελληνική Οικία. Τηλέφωνο 2310-796-519. Ελληνική Οικία. Γιατί η κρίση θέλει το τίγης. Πάλι βενζίνη. Ό,τι επιθυμείς ρε φίλε. Κανονικά 10 πρωταθλήματα στην ομάδα και υγεία ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι κάτι άλλο. Καλά, καλυμμένοι είμαστε. Τι γίνεται, τι να κάνεις, δεν είναι αυτό το μεριάσμα. Ωραία εποχή ρε φίλε, αγχώνονται όλοι οι άλλοι ρε μαλάκα. Τι ωραία. Λεφτά έχουμε, πάμε να πάρουμε τον Βιερίνια. Η πούτσα μας όλα, δεν κάνω. Το έχει ζήσει ποτέ αυτό.
Μόνο το πατούν, 1,5 χρόνο. Αυτό έτσι. Με νέο ανακαινισμένο χώρο και θέα όλη και Θεσσαλονίκη. Ρεύμα, φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, μόνο με 12 ευρώ το άτομο και όλα τα κρεατικά ζώα στις καλύτερες τιμές και 50% έκπτωση σε όσους συνεχίσουν τη διασκέδασή τους στο μπαρ. Καφέ μπαρ, ρεύμα, κανάρι 2, στη Νέα Κρήτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-433. Α, ναι. Α, καλό αυτό. Ωραία, το πούμε. Ο κύριος πει, να δεν την επιθυμείς αδερφή. Να σε κάνεις. Να σου πω ρε φιλαράκι, στο νου μου θα μου δώσεις, να σου κάνω μια αναπάντητη, να με πάρεις εσύ πίσω, ε! Περισσότερο απ' όλα, φοβάσαι τις χρεώσεις στα λαπητιά. Νίκο! Νίκο! Βάλε ένα ότι θα έχει εκδοτήρια στην Τούμπα για Γιάννενα! Τώρα στον Παγιωγιάννη. Από αύριο. Τι είναι ένα πρόβλημα, αλλά. Μου λέει που 30.000 ξέρω ψάχνουν κάποιο να μου δανείσει. Εντάξει, θα βρούμε κάποιον που θα έχει 4 ρε φίλε. Τι μπαλάκα να σου πω κάτι, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχεις ξεπέσει τόσο πολύ. Μου έχουνε... Ναι. Σοβαρά μιλάς. Μου είπανε, μου φιανέψανε ότι πήγες σε μοναστήρι και ότι γελούσε ο μοναχός με την πάρτη σου, ο ερημίτης, γελούσε σε φάση δακρύων. Ο πατέρας, ναι. Ναι. Τον γάμισες, τι του πες, λεφτά υπάρχουν και τα γνωστά αυτά, ε. Κατάλαβα. Όταν κάνεις τέτοιες επισκέψεις σε μοναστήρια και τέτοιες μαλακίες, δεν θα με παίρνεις και εμένα εδώ να γελάμε μαζί, μην τα χάνω εγώ αυτά. Ωραία. Ναι, δηλαδή, έφαγες και... Δεν σου κογυρίζεις στο μαγαζί. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθω με την επόμενη κοπέλα μου. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ακούστηκες. Σε κλείνω. Γεια. Πού να πω επιτέλους. Έλα, μα. Πού να πω. Στο είπα όταν ξεκινήσαμε. Στην Aegean Hub. Αφού τα έχεις βάλει εκεί εσύ, ναι. Για εμπορία καυσόξινο, πέλετ και πετρελαίου δέρμανση. Α, στο λάπτο μου, μέσα έρθαν. Να σου πω, τι έγινε με τη συνέντευξη, την έδωσες. 2310-465-0402-2288. Έτσι, αν χάπω. Εντάξει, καλά μάλλον δεν. Έλα. Κορίτσες ή καζίνο, καθημερινά. Μουσική και θέαμα, ό,τι φανταστείς. Κορίτσες ή καζίνο, να επισκεφτείς. Τα κλείστε.
χριστουγεννιάτικων κληρώσεων και διασκέδασης στο Ρίτσα σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Έως και 208.000 ευρώ συνολικά στις κληρώσεις του Δεκεμβρίου. 3.000 ευρώ καθημερινά, έως 10.000 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 15.000 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου. Δωρεάν είσοδος όλη την ημέρα έως και τις 20 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες στο 2310-4912-34. Ρίτσα σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. 7,4. Αυτό τι είναι? Ξυνή. Λεφτά παίρνουμε από αυτό. Έτσι, ξέρω εγώ. Το είδα στο site γι' αυτό. FM γράφεται και ενώ αφήνεται μηνύματα στο 45-26, πήγε 2 παρά 10 εσύ. Το σκάνδαλο αυτό, ρε, το δημοσιοπαλλήλικι που κάνουμε. Το... Αλλά τι να κάνεις, πουλάς τον Τζομπατζόγλου, πουλάς. Έχεις διαφημίσεις 10 λεπτά. Τι ο άλλος θέλει να βάλει διαφήμιση, πού θα βάλει. Τζομπατζόγλου. Αυτά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάτι θέλεις να πεις για τον Γεωργιάδη, λέγαμε, για το ποδοσφαιριστή. Ο Γεωργιάδης θα αρχίσει να μπει. Πάλι πονάει. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Ναι. Είναι πίσω πολύ. Δεν θα το ρισκάρει ο Δόνης. Όποιος προτιμάει να τον έχει στο 100% για να μην εκτεθεί. Άμα μπει να παίξει τώρα έτσι όπως είναι, θα κάνει δύο σπίτι και θα μείνει στον τόπο. Και εγώ τον υπολογίζω την νέα χρονιά. Ναι. Του Γεωργιάδη. Το γεγονός ότι τον απέκλεισε για την αποστολή το λέει. Αυτό είναι ψιλοαυτονόητο είναι. Δεν τον πάρει στα Γιάννα, δεν τον πάρει στο Υγείνιο. Παρότι δοκιμάστηκε, αλλά ναι. Δεν. Και με τον Γκαρσία είναι η κατάσταση σύνθετη. Εκεί και αν δεν υπάρχει και αν δεν χρειάζεται προσοχή για τον Ουρουγανό. Και όσον αφορά τον σχηματισμό της ομάδας ή το πώς θα παραταχθεί αύριο στο κύπελο. Ανάμεικτη, όπως είπαμε, η ενδεκάδα και με πιο μικρούς και με παίκτες που δεν έχουν παίξει ιδιαίτερα και με πιο έμπειρους μέσα. Στη λογική του Δόνη ότι τα υπολογίζει τα μάτς, τα ψιλοφοβάται, δεν θέλει να δημιουργηθεί εφησυχασμός και από τις επιλογές του. Είναι πιθανό να ξεκινήσει για πρώτη φορά με 4-3-3. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Να σου πω, έχω το ρεπορτάζ που έκανα χθες, σημαίνει το εξής. Ότι τι λέει ο ΠΑΟΚ, ότι σιγά σιγά θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Και ότι ουσιαστικά είναι η πρώτη δοκιμή η οποία εντάσσεται στην προσθήκη Κατσουράνη. Δηλαδή, ότι μπορεί να αφομοιωθεί πιο εύκολα το σύστημα αυτό συγκεκριμένο από τη στιγμή που υπάρχει ένα τόσο καθαρό οχτάρι στην ομάδα που έχει κάποια στοιχεία. Ποιο λάδι, ποιο Φωτάκης είναι? Λάζος Φωτάκης, ασίστ. Τι ασίστ? Γκολ. Φωτάξη έχει δύο. Ναι. Και ο Λάζαρ τρία, σε ένα γύρο. Δεν παίζανε όμως σαν οχτάρια. Αυτό σου λέω. Εντάξει, ο Κατσουράνης είναι πιο οχτάρι. Ναι. Γιατί έχει και το δημιουργικό κομμάτι περισσότερο. Δεν είναι μόνο το ασταλτικό το οχτάρι. Το οχτάρι το σύγχρονο πλέον είναι box to box. Πρέπει να είναι στις δύο περιοχές. Αυτό είναι το... Δύσκολο να ξεκινήσει έτσι ο Κατσουράνης πάντως. Δύσκολο. Ο Κατσουράνης θα ξεκινήσει σαν στόπερ. Ναι. Αλλά δεν τον πήρε πάω για στόπερ. Όσο ανεβαίνει η φυσική του κατάσταση, τόσο θα προωθείται, θα πάει προς τα μπροστά. Ναι. Αυτό είναι το story όλο. Τώρα, αν θα επιμείνει ο προπονητής ή τι και πώς, θα φανεί στην πορεία. Γίνει μια πρώτη δοκιμή. Είναι πιθανό τέλος πάντων να γίνει μια πρώτη δοκιμή. Σε αυτό το σχηματισμό και βλέπουμε. Ένας φίλος σωστά λέει ότι στα ποινολόγια του πρωταθλήματος που ανακοινώνεται από τη Λίγκα υπήρχε το όνομά του μέχρι και
την όρδη αγωνιστική και από την ένατη και μετά δεν υπάρχει, έχει εκτίσει την τιμωρία του. Γράφει εδώ ο φίλος ο Τάσος, ξέρεις λέει ότι στα ποινολόγια είμαι ενημερωμένος. Τι να σου πω, δεν δηλαδή, έτσι λέει. Λοιπόν, άλλα δικά σημεία τα γράφετε, θέμα αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 45-26. Τώρα, η υπόθεση Κυριάκου, είπαμε και από χθες ότι διαψεύδεται, το αναφέρουμε. Ποιος το έγραψε? Εντάξει, γιατί να μην γράφει, δηλαδή πήγε ο Πάου να μιλήσει με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κυριάκος είναι υπό παραχώρηση, δεν υπολογίζεται. Εντάξει, γιατί να μην πάει το μυαλό σου. Στο κάτω-κάτω, ο καλός... Ο καλός Κυριάκος που ξέραμε είναι σαν να είναι φωτογραφία αυτού που ψάχνει ο Πάου στην κύριο της άμυνας. Ο καλός Κυριάκος. Αλλά δεν υπάρχει στο χάρτη τον ποδοσφαιρικό, δυστυχώς. Από την ώρα που αποφάσισε να αφήσει την Εθνική, από τότε είναι, τον πήρε κάτω βόλτα. Τυχαίο, σύντοση, δεν ξέρω τι ήταν. Δυστυχώς η καριέρα του έμεινε, έφτασε σε πολύ ψηλό επίπεδο να παίξει μέσα και τη Λίβερπουλ, τη μεγάλη Λίβερπουλ. Αλλά τώρα δεν. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ ότι ο Κυριάκος που ξέραμε και στα ελληνικά γήπεδα, ακόμα και στη Λίβερπουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ψάχνει τέτοιο στόπερ. Γιατί? Ποιοτικό στόπερ ψάχνει. Πόσο αγκρέσιμο. Ναι. Πάμε να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το κάνουμε αυτό και να πάρουμε απόψεις ανθρώπων του ποδοσφαίρου για τα μεταγραφικά του Πάου, για τις κινήσεις που γίνεται, για τα μηνύματα που περνάει ο Πάου με τις κινήσεις που κάνει. Ο κύριος Κούλης Αποστολίδης είναι στη γραμμή μας. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Τι κάνετε? Είστε καιρός? Δόξα τω Θεώ, από όσο ξέρω ναι. Εσείς γυμνάζεστε κιόλας? Είστε πάντα... Υδρώνω, ναι, δεν το έχω σταματήσει. Μπράβο. Υδρώνω, κύριε Αποστολίδη, οι βετεράνοι έχετε σταματήσει τα παιχνίδια, έχουν περιοριστεί, γιατί δεν βλέπουμε ή κάνουμε λάθος εμείς? Παίζετε? Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι, πριν από δύο εβδομάδες έχει πάει η ομάδα στον κόλμο και συνεχίζεται κανονικά. Τώρα, όπως ξέρετε, κάθε φορά σε ενός των βετεράνων, ναι. Χειμώνας έρχεται, χειμερία ανάρχηκε και έχει πάρει την άνοιξη το πράγμα. Ωραία. Πώς νιώθετε ως φίλος του ΠΑΟΚ με ό,τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Ξέρετε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι αυτοί που μπορούν να ονειρεύονται. Είστε και εσείς ένας από αυτούς. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους οι οποίοι, εντάξει, προβληματίζονται για τις ομάδες τους. Καλά, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί η ερώτηση, αλλά θα σου πω γενικότερα με το περιβάλλον. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ενθουσιασμένος. Ναι, γενικά ναι. Αφού είναι γνωστό ότι χωλέψε πάρα πολλά και είναι πιο από ένα ξεκίνημα και οτιδήποτε. Τώρα, συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή με τον κύριο Σαρδίδη, που ανέλαβε την ιδιοκτησία, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο και η εξέλιξη, φοβερά θετική εξέλιξη. Σε μια εποχή όπου όλες οι ΠΑΕ και όχι μόνο γενικότερα η κυβερνία μας, το ΠΑΟ δεν είναι οικονομικό, το οποίο είναι πολύ βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα βέβαια είναι το θέμα πώς θα δουλέψει η ομάδα, καταρχάς πώς θα διεργωθεί η ομάδα, πώς θα δουλέψει η ομάδα σε όλους τους τομείς, στο αγωνιστικό, στο οργανωτικό, στην κοινωνία πρόσφατα και λοιπά και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι η βασική, πολύ βασική προϋπόθεση στο οικονομικό είναι μια φοβερά θετική εξέλιξη. Τώρα σας το ρώτησα αυτό γιατί είμαστε σε μια περίοδο χειμώνα όπου οι ομάδες ψάχνουν να κάνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις και βλέπουμε ότι πιο πολλοί δεν μπορούν να το σκέφτονται αυτό. Ίσα κάποιοι σχεδόν να πουλήσουν κιόλας και μάλιστα μεγάλες ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος, όπως σας είπα, βλέπει κινήσεις και μπορεί να ονειρεύεται τη βελτίωση. Ναι. Να σου πω, εάν οι υπόλοιποι, θα έλεγα, πρώην μεγάλοι αντίπαλοι και ανταγωνιστές είναι σε κακά χάλια, όπως είναι, ας πούμε, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες, ναι. Αν εξαιρέσει ένα Ολυμπιακό, οι υπόλοιποι είναι σε μια κατάσταση που
με αυτή τη στιγμή μπορεί να το αναγνωριστεί περίφημα και να θέσει σαν έναν πολύ ρεαλιστικό στόχο την κατάσταση τελικώ στη δεύτερη θέση. Με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι πραγματικά η περίοδος τώρα του Ιανουαρίου, που όλοι γνωρίζουν ότι οι συνεργασίες δεν μπορεί να γίνουν του καλοκαιριού, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟ. Γιατί κατά τα άλλα για μένα, το θέμα το βλέπω λίγο μεσοπρόθεσμα. Όχι μόνο για μένα, τώρα γιατί μόνο διετία, τριετία θα πρέπει να γίνει. Όμως, επειδή υπάρχει αυτή η ευκαιρία της αντιδιοτέτειας, έτσι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση του άλλου Ιανουάριου. Βέβαια, σε περιορισμένα πλαίσια, σε περιορισμένα, γιατί είναι Ιανουάριο και δεν είναι καλοκαίρι. Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας μέχρι τώρα? Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο? Όχι, εγώ πιστεύω ότι πίσω από την αρχή ότι πέτρος της ομάδας θα είχε μία αστάθεια. Δεν θα είναι δυνατό να έχει μία καθαρά ανωδική για να δείξει την πορεία πέτρος, γιατί γίνανε πολλά. Κατά ξεκίνηση η σεζόν προ θα δίδει ένα τάσιο το οποίο έπρεπε να συμμορφωθεί το στρατηγή της Θεόρικας. Επομένως, κινήθηκε με πάρα πολλούς, έδιωξε εξεκέντρους αναγκαστικά, έβαλε πολλά νέα παιδιά. Ξέρετε, τα νέα παιδιά, όσο λένε για να έχουν πολλά μαζί και όλα μαζί στην ομάδα, δεν είναι καλό. Πρέπει να δει τη φορά στην εθνική ομάδα, να θέλουν να βοηθούν στην αρχή. Άρα λοιπόν, είχα την αίσθηση εγώ ότι δεν θα, το ότι η αστάθεια θα ήταν χαρακτηριστικό της ομάδας φέτος. Και όντως έτσι είναι. Δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Δεν έχει ομάδα ένα σχέδιο ανάπτυξη κυρίως, αλλά και αμυντικά, παρόλο που έχουμε αποκτήσει σαν την καλύτερη άμυνα. Δεν έχει επαναστατική ομάδα, παρόλα αυτά είναι στη δεύτερη θέση. Εξ αποτελέσματος, αν θέλει κανείς, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αδυναμία, επιμένως άνεξη, παραδοσιακό, θα έλεγα. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ενθαρρυντικό για να γίνουν κάποιες κινήσεις επιχειρησίες τώρα των Ιωάννων. Να διασφαλίσουμε όσο μπορεί να διασφαλίσουμε. Κύριε Αποστολίδη, πώς έχετε στο μυαλό σας την προσφορά που μπορεί να δώσει ο Κώστας Κατσουράνης στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Τι περιμένετε να δείτε από αυτόν ως παίχτη του ΠΑΟΚ πλέον? Εγώ περιμένω από τον Κατσουράνη ότι εφόσον δώσει αυτό που μπορεί να δώσει, το ξέρουμε, ότι θα βοηθήσει αρκετά έως πολύ την ομάδα φέτος. Ναι. Και αυτό το λέω γιατί με τις ειδικές συνθήκες της ομάδας φέτος και την φάση την οποία βρίσκεται η ομάδα φέτος, χρειάζεται η εμπειρία. Ειδικότερα, για το πιο συγκεκριμένο, δηλαδή από τον χρόνο και μετά από έναν στάδιο, δεν θα μου άρεσε εμένα η ιδέα να θέλει να πάω από τέτοιες μεγάλες ηλικίες, ας το αρχή να την κουρα που μου κάνει. Θα πρέπει από τον χρόνο και μετά να παίρνει, ας πούμε, αντί ένα 33χρονο, πρέπει να είναι 26χρονο, ας πούμε, 28χρονο καλό παίκτη, ώστε να τον εντάξει στο σύστημα στα 2-3 χρόνια και όχι για το ένα. Όμως, με την εμπειρία και την υπόσταση που θα σου κάνει, πιστεύω ότι φέτος θα βοηθήσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον δώσει αυτό που μπορεί να δώσει. Περιμένω βέβαια να παίξει ο Κατσουράνης μια κρίση στο ρόλο αυτόν, όχι σε ένα ή δύο μήνες τα κοντά, αλλά σε από χθες, δηλαδή από το πρώτο και μετά. Ελπίζετε και περιμένετε γι' αυτό ότι θα τα καταφέρει άμεσα? Αυτό περιμένω, γιατί δεν έχει, ας πούμε, ο Κατσουράνης τώρα τίποτε, ας πούμε, ανάγκη μεγάλη που να προσαρμοστεί ή να γνωρίσει τίποτα. Ναι. Αν σας λέγαμε για ένα μεγάλο αγωνιστικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, πού θα επικεντρώνατε από αυτά που βλέπετε? Συγχωρείτε να πει για ένα μεγάλο αγωνιστικό πρόβλημα της ομάδας καθαρά, που βλέπουμε τώρα στο πρωτάθλημα. Τι θα λέγατε? Η ανάπτυξη, ναι. Η ανάπτυξη της δημιουργίας πάσης δεν είναι δηλαδή καλό να υπάρχει.
Θέμα πιστεύετε είναι καθαρά θέμα πλάνου ή και θέμα ποιοτικών χαρακτηριστικών των παικτών? Γιατί δεν βλέπουμε στατιστικά τέλος πάνω στην ανάπτυξη να βοηθάνε πολύ. Σταύρο και τα δύο. Είναι γνωρίζει πολύ καλά. Και τα δύο είναι σαφώς χρειάζεται. Πάνω και το πάνω για να χρειάζεται εργαλεία, χρειάζεται ανθρώπου. Μάλιστα. Κύριε Αποστολή, ευχαριστούμε πολύ για τη σύντηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά μια άποψη από έναν πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να τον αποκαλούμε πρώην παράγοντα της ομάδας, γιατί ήταν εκεί βοήθησε. Γι' αυτό ξέρει και το τι συμβαίνει στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Βοήθησε πάρα πολλά και στο γενικό του σχολείο για την κατάσταση του ελληνικού ποδόσφαιρου, αλλά και ειδικά για τον ΠΑΟΚ με αφορμή την απόκτηση του Κατσουράνη. Ο φίλος που μας έστειλε νωρίτερα για τις τιμωρίες του Κατσουράνη λέει: αν δεις, λέει, έλυσε το συμβόλαιό του μετά την ένατη αγωνιστική. Προφανώς για να τελειώσει τιμωρία. Μπορεί και αυτό να έχει παίξει ρόλο. Δηλαδή, όπως τα βρούμε. Φίλε 358, μην ξαναστέλνεις το μήνυμα, ήρθε πολλές φορές. Αν ακούς, το διαβάζουμε τώρα. Από Σταυρούπολη στέλνω, λέει: ποιος είναι ο web που πήραμε και θα τον δείξει η TV. Λοιπόν. Μαζί είμαστε με τον συμπαραμαρτούντα. Ναι. Μαζί. Πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας. Μπαίνουμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε αργότερα. Οπωσδήποτε θα ξεφύγουμε για να το δώσουμε. Θα πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει και δράση σήμερα. Έχει και πολλή Ελλάδος. Γίνονται αρκετοί αγώνες σήμερα. Θα πάμε και στα υπόλοιπα τμήματα. Τι έπαθε, Νόβα, Νόβα. Μέσα από την Νόβα θα δούμε και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα βεβαίως. Όποιος θέλει Νόβα μπορεί να βρεθεί στα καταστήματα Fortnet ή στο δίκτυο εξοδημίων μεταναστών. Ακούμε χορηγό πρώτης ώρας και επιστροφή σε πολύ λίγο. Στην Ελλάδα, ούτε
στεκό by Mario Pepe. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, έπιπλα μπάνιο, παιδικά δωμάτια. Προσφορά κουζίνα από 80 ευρώ το μέτρο. Ούτε κό by Mario Pepe. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Λαγκαδά. Τετραρτία. Τηλέφωνο 231-0-681-086. Έπιπλα ούτε κό. Όμορφα έπιπλα για όμορφους ανθρώπους. Λίπερ 107,4. Τρίγωνα τα
σου. Πιάνε μαζί και στο καφέ σου, στο σαλόνι μας και απόλαυσέ το με την ησυχία σου. Τρίγωνα σου, Αλιανβόλος και Μασαλίδη 161, στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-448-331. Φίλε, δεν πάει άλλο στην κατάσταση. Φεύγει ένα μηνιάτικο σε πετρέλαιο. Πάρε χαρτί και σημείωνε. Καστούντιο 2310-94-1066. Για συνέχιση την κατάσταση και συντήρηση τεχνητό φυσικού αερίου. Στις καλύτερες τιμές. Προτείνεις Καστούντιο. Με κλειστά μάτια, αγόρι μου. Καστούντιο. Θέρμανση, κλιματισμός, φυσικό αέριο. Καστούντιο. Χειμώνα καλοκαίρι. Ιωάννη Πασαλή 10 στην Κατατούμπα. Τηλέφωνο 2310-94-1066. Τι γίνεται στη Μεάνδρο με περιφερειακό? Γίνεται ρε, τι πότε διάρρισμα είναι αυτό? Γιατί τέτοια κίνηση? Γιατί μεταφέρθηκε η Μετάλτο Μεάνδρο 117 με περιφερειακό. Μόνο στη Μετάλτο, Λάπα Δίφυλη, Καμπανισέ, μόνο 160 ευρώ με το ΦΠΑ και δωρεάν μεταφορά. Μετάλτο, Λάπες Αλουμινίου και Καμπανισέ, κυματιώθηκες από διπηρείων και οπλοκυπότια και κυνηγητικά όπλα. Μετάλτο, Μεάνδρο 117 με περιφερειακό. Πόρτες εσωτερικές κατανατισμένες, εξωτερικά κουφώματα, πέργολες και κιόσκια και οποιαδήποτε άλλη κιόσκια με το κιόσκια. Πιο προσιτές στιγμές, τηλέφωνο 231-0-754-370. Κυριακές Δεμιτζάκη και για την πλήρη ανακαίνιση του φόρου. Τηλέφωνο 231-0-754-370. Καλά, ολόκληρο το εφημερίδιο το εξώφυλλο διαβάσεις. Ωραία, γιατί να διαβάσω. Σελίδα 19. Είναι 19 η ηλικία, δεν είναι τη ηλικία. Για δεξιά. Για δεξιά, τα βουλκανίζατε αέρα. Εδώ παιδί μου, ολόκληρη διαφήμιση. Είναι από τρία εκατοστά. Φούρνη Μιλωνά. Σε κάθε. Τι δεν βλέπει. Μπράβο, ρε γυναίκα. Μπράβο. Εντάξει, βγάζει μάτι. Ή κάνουμε διαφήμιση ή δεν κάνουμε. Η επιχείρησή σου αξίζει μεγαλύτερη προβολή. Σε άλλο σαν ξέρεις, Κοσμοτέ στηρίζει και προβάλλει τις ελληνικές επιχείρησεις. Μπες στη σελίδα της Κοσμοτέ στο Facebook, μοιράζουν την ιστορία επιτυχίας της επιχείρησής σου και μπορεί να είσαι ένας από τους τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο διαφημιστικής προβολής αξίας 20.000 ευρώ. Ήθελες να προβάλλεις την επιχείρησή σου? Έγινε. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας, εσύ. Έλα να σου δείξω, πήρα καινούργιο GPS. Μιλάει, του μιλάς κιόλας. Έλα ρε παίχτη, για να δω. Θα σε πάσει. Φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα. Με 12 ευρώ. Για ρέμβι, στα 100 μέτρα, στρίβεται δεξιά. Τι σου είναι η technology. Στη ρέμβι καρφί μας έστειλε. Αφήνω και τα χέρια του τιμόνι. Καλή όρεξη. Ρέμβι, προορισμός γεύσεων. Με νέο ανακαινισμένο χώρο και θέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Ρέμβι, φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, μόνο με 12 ευρώ το άτομο και όλα τα κρεατικά της ώρας στις καλύτερες τιμές και 50% έκπτωση σε όσους συνεχίσουν τη διασκέδασή τους στο μπαρ. Ρεστοράν, καφέ μπαρ, Ρέμβι, Κανάρι 2 στη Νέα Κρήτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-433-100. Στην Πορσελάνα, 2 ευρώ έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από όσο νομίζετε. Γιατί με 2 ευρώ τη μέρα αλλάζετε την κουζίνα σας. 2 ευρώ τη μέρα! Ναι, διαλέξτε την κουζίνα που θέλετε από μια τεράστια ποικιλία και αποκτήστε την άμεσα. Μόνο 2 ευρώ τη μέρα! Ακριβώς! Με 60 ευρώ το μήνα σε 24 δόσεις και μάλιστα άτοχες. Πάμε αμέσως! Γιατί τέτοια προσφορά δεν θα βρούμε πουθενά! Η προσφορά και οι 24 άτοχες δόσεις ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους και για όλα τα προϊόντα Πορσελάνα. Για μου έρχεται βήμα. Ω Ελλάδα μου γλυκιά, με τα απέλιστρά σου, τα άφραστα λουκάνικα, τα παραδοσιακά σου, που είναι νύτα, χαρωμένα με μεράκι, με συνταγές του τόπου μας και φρέσκο κρεατάκι. Ρε παιδιά, αφήστε και για μένα. Απέλιστρα, λουκάνικα. Αυτό κι αν είναι είδηση. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Έρχεται και δεύτερο Mega Bazaar στη Θεσσαλονίκη. Μόνο για αυτό το τρίμερο, Πέμπτη Σάββατο, το Mega Bazaar ξανανοίγει Πανδώρας και Λαζάρου Τζάμι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Mega Bazaar με μέγα ευκαιρίες που δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Τελευταία τεμάχια σε εκατοντάδες προϊόντα με τιμές από μισό ευρώ. Τρέξτε να προλάβετε. Από αύριο Πέμπτη σας περιμένουμε. Έλα, έλα!
Δύο λεπτά! Σε δύο! Ο Σταύρος Κόλκας με κίτρινο καλαμάκι πίνει το φραπέ του. Είναι μια εξέλιξη. Αγώνα κυπέλλου έχουμε σήμερα. Εξέλιξη δεν είναι το ότι πάλι οι Παοξίδες ψήφισαν τον Λίνο για τον γκολ της αγωνιστικής προηγούμενης. Μην ψηφίζετε εσείς. Σταματήστε αυτό το πράγμα. Εξέλιξη είναι ότι ο πρίγκιπας Φεϊζάλ δίνει συνέντευξη τύπου για το ενδιαφέρον του την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λέγατε για τον Παναθηναϊκό. 42 εκατομμύρια για να μεταγραφές θα δώσει ο Φεϊζάλ. Έτσι, και 100 εκατομμύρια για το γήπεδο. Απλό Φεϊζάλ. Και 28 για να αγοράσει την ΠΑΕ. Πω, 170... είναι αυτός. Ναι, 170 εκατομμύρια δίνει. Εγώ τον έχω δει αυτό να... σε ένα φανάρι στην... Άσε τώρα, πας να υποτιμήσεις τώρα το... Στην Πανεπιστημίου ήτανε. Το ενδιαφέρον του πρίγκιπα. Που θέλει να πάρεις και το Μαυρία. Κοίταξε μη σου πάρει το Σαλπιγκίδι. Τι άλλη της είσαι ρε. Τι άλλη, δεν τρέπεσαι λίγο, λίγο τσίπα δεν έχεις πάρει σου. Μήπως το ότι βρίσκομαι δίπλα σου κάνει κακό, σου βγαίνει όλη η σιγανοπαπαδιά που έχεις μέσα σου. Πρόγραμμα κυπέλλου σήμερα. Ναι. Καλυθέα, Άρης 6,5 ώρα. Αυτό το δείχνει το άλλο συνδρομητικό κανάλι. Ναι, ναι. Αυτό το ανοίγμα. Σε όλα τα μάτς υπάρχουν τηλεοπτικές μεταδόσεις. Βέρεια Θρασίβουλος, Ολυμπιακός Βόλου Ατρόμητος, ωραίο αυτό. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης. Πολύ ωραίο αυτό. Και αυτό ωραίο. Πόσο συνεννοούνται οι παίκτες των δύο ομάδων. Ναι. Αύριο Πλατανιάς Καρδίτσα. Καβάλα ΑΕΚ παίζει αύριο. Καβάλα ΑΕΚ, φιλομάκαρος, η εκδίκηση έρχεται. Που θέλουν και τα λεφτά. 8.30 Γυναικός ΠΑΟΚ. Και Εθνικός Γαζόρου Ξάνθη. Ο Χρήστατος πήγε στην Καλυθέα. Ναι, ξεκίνησε τώρα. Τον φαντάζομαι, μην τον Χρήστατο να μετράει 10 μέτρα και να πιστολέρω και έτσι. Ο Χρήστατος δεν πάσω. Πώς λέμε ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Ο μικρός Νικόλας, ξέρω εγώ. Θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Κωνσταντίνη, πάμε να ακούσουμε χορηγό. Η Smart Angas είναι μαζί μας για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Η Smart Angas, η οποία είναι μαζί και με 4.500 πελάτες. Επιδάψω 43 στην Καροτούμπα. Σημειώσει τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-908-468. Πάω 24 εδώ στο Λίμπερο με Γιώργο Κουβεντίδη, ο οποίος είναι στη γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούς με καθυστέρηση? Okay. Μας ακούς με καθυστέρηση? Λίγο. Ναι. Γράφει κάτι η Λεκίντε Κατσουράνη. Πλάκα, πλάκα, μπορεί και να γράφει. Γιατί να μην γράφει εδώ. Πώς? Υποθέτω για Εμπραήμο θα γράφει. Ότι? Α, ναι. Δεν αγκόρευανε μόνο το λοιμό. Ξέρεις, ο παδός πάρει... Πλάκα, πλάκα, χθες το απόγευμα... πλάκα, πλάκα, χθες το απόγευμα είδατε τι γινόταν στην Ευρώπη. Παντού έπαιζε η είδηση. Είναι ένα δείγμα, όχι ότι μας εκπλήσει ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, είναι και η φήμη του Κατσουράνη. Είναι... Αρχηγός Εθνικής Ελλάδος, ναι, ναι. Ήταν παντού. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετράει πολύ να είσαι αρχηγός στην εθνική. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι γεγονός. Δεν παίζει τώρα να το πάω κάθε μέρα πανευρωπαϊκά. Τώρα κοίταξε, τελευταία φορά που έπαιξε πολύ ήταν για τα επεισόδια με την Rapid. Κακή φήμη. Πρώτη τελευταία φορά ήταν για την τιμωρία με το Financial Fair Play. Που η είδηση... Τι έπαιξε στο Δούναβι. Όχι, ποιος είναι εκεί. Ποιος Δούναβι. Τα μεσή της Αγγλία, ο Δούναβι στην Πράγα. Η πρώτη τελευταία φορά λοιπόν ήταν το Γενάριο που η είδηση για την τιμωρία για τα οικονομικά έφυγε μέσω του σε μισάωρο και έπαιζε παντού. Και πριν ήταν η νίκη στην Τότεναμ.
Ναι. Αυτές είναι οι αναφορές πανευρωπαϊκά για τον ΠΑΟΚ. Άλλα έχουν τα πράγματα μάλλον. Τώρα είναι για θετικό σκοπό. Είναι για, για μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για την υπόθεση αυτή, τη συζητήσαμε αρκετές φορές. Εντάξει, υπάρχει τώρα το τυπικό κομμάτι του Κατσουράνη. Εντάξει, νομίζω πολύ έχουμε το Κατσουράνη. Ακόμα και τώρα θα πρέπει να δούμε. Έχω βάλει στιγμή με τον Μπατζόγλου 1,5 ευρώ ότι θα κάνει προπονήσεις πριν την υπογραφή συμβολίου. Ναι, ναι. Σήμερα το... για αυτό που λέγαμε και χθες. Γιατί δεν ανακοινώθηκε η μεταγραφή, ανακοινώθηκε η συμφωνία. Για το γνωστό θέμα που έχει ο ΠΑΟΚ. Κανείς δεν θα ανακοινώνει τη συμφωνία, δεν υπάρχει κάτι που γραμμένο. Ναι, τώρα το θέμα γιατί είναι για την για την υπόθεση Βιερίνια, τι μηνύματα εισπράττεις, πώς σου φάνηκε η... το ταξίδι του Τσιστιακόφ? Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι μέσα στην παίκτηση που ξέρει να, να παραστορήσει την εποχή αυτή. Διάβασα και εγώ αυτές τις δηλώσεις του άλλου στην τοπική επιμέρα του κόσμου. Δεν λέει ονόματα ο άλλος, έτσι, είναι το, τα ονόματα βγαίνουν από το ρεπορτάζ. Απλώς ο άλλος επιβεβαιώνει ότι υπάρχει λίστα. Απλά αυτή η λίστα είναι 34 εγκληματίες και πρέπει να δώσει το ρεπορτάζ γράφει ονόματα παικτών οι οποίοι δεν παίζουν φέτος πολύ στην πόλη του. Είναι προφανές ότι επειδή και θέσεις που παίζει μάλλον, είναι προφανές ότι αυτοί οι παίκτες είναι προς παραγωγή. Το ρεπορτάζ αναφέρει ονόματα του Μάρκου, του Ιστοστόπερ, του Χασάνη, του Σκοπιανού, ο οποίος είναι αριστερός προσεκτικός, του Ρούς, ο οποίος είναι της Ιστοπερ, και του Λάκη, το οποίο είναι της Ιστοπερ, και δεν νομίζω να τις κατέφερε. Τον πρώτο το Στόπερ πώς τον είπες? Αλεξάνδερ Μάρκου. Αυτό είναι μεγάλη καριέρα στη Γερμανία, αριστερός, αριστερός Στόπερ είναι. Ξέρω δεν παίζει. Καλός είναι. Προς παραχώρηση. Πάρα πολύ καλός για τα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολη υπόθεση, γιατί το νομίζω ότι την πρώτη δεύτερη πόλη πάνω από την κατοχή του χρόνου. Ναι. Και εντάξει, είναι μια χρησιμοποίηση στην εμπορική πρώτη ομάδα εύκολα στην υποδοσία και κάπου διάβασα ότι προφέρει την ευαίσθηση. Ναι. Ο Μάρκο Ρούς επίσης είναι στόπερ, στόπερ του Άρη Πάου. Αλλά και αυτός είναι σε καλή ηλικία και πιστεύω ότι μπορεί να βρει μόνο στην ομάδα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να βρει. Αυτό που λέει ο Κούρκος του άλλου, συγγνώμη, είναι ότι κάποιους παίκτες δεν τους βρει ακόμα και πρέπει να τους βρει. Θέλει να τους δει μάλλον και στην προετοιμασία στα καλλιτικότητα. Ναι. Αρχές Ιανουαρίου. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα τους αφήσουν γρήγορα για τις παίκτες θα δώσουν. Επίσης ο άλλος λέει ότι πρέπει να δώσουμε κάποιους παίκτες αντί να τους έχουμε και να παίζουν στην στη δεύτερη ομάδα η οποία παίζει την αντίστοιχη τετράκλητη στην Γερμανία. Οι επαγγελματίες οι οποίοι παίζουν στην τεχνομάδα της Βόλφσμπουργκ, οι οποίοι είναι προς παραχώρηση διότι δεν θα έπρεπε να συνεχίζονται άμα σε την πρώτη ομάδα, υπάρχουν και ένας, υπάρχει ένας Πολωνός ονόματι Ματέους Κρίκ, ο οποίος είναι ένα επιθετικό χάφ, ας πούμε κάτι από τα παλιά δεκάρια, αυτός είναι 22 χρονών. Πολωνός, όπως είπα, δεν έχει συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, έχει συμμετοχές κάποια στην δεύτερη ομάδα, που δεν τα έχει. Επίσης, από ό,τι διάβασα
παρακολουθάς της Goldberg προς παραχώρηση είναι και ένας νεαρός από την Βενεζουελάνος, πώς λέγονται αυτή. Κάπως έτσι, ναι. Με 21-22 χρονών. Αυτός λέει το Ρότκο και αυτός είναι κάτι σαν δεκάρι, δηλαδή παίζει στο 4-2-3-1 που παίζει συνήθως η Γερμανία, αυτός παίζει. Ας πούμε, στην ζωή του το πάω, αυτή είναι η θέση του. Και αυτός είναι προς παραχώρηση. Έχουν πολλούς παίκτες τώρα αυτοί για να δώσω. Και το ταξίδι αυτό της Κυριακός στη Γερμανία, νομίζω πως και για αυτό τον λόγο έγινε. Αλλά και για τον λόγο βασικά. Του Βιερίνια η υπόθεση είναι δύσκολη υπόθεση. Και μην ξεχνάμε ότι η Βιερίνια την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι στα Ολύμπια και την αφήσει και την κόρη. Οπότε θα μπορούσε να γίνει αυτό στα Ολύμπια. Και ο άλλο δεν θα βρει τα βαφτίσια, ρε φίλο μου. Δεν πήγε για το Βιερίνια, εντάξει, Βιερίνια είναι παίκτη τη Βόλσπουργκ. Γιατί η Βόλσπουργκ πήγε. Ο άλλο τώρα δεν νομίζω να θέλει εδώ στην Παναγία σου μελά να κάνει. Στην Παναγία σου μελά θα γίνει βάτη. Δεν ξέρω, ξέρω κάποια Παναγία τέλο πάντων. Δεν νομίζω να είναι ο άλλο εδώ. Λοιπόν, τον άλλο έχει την κουβέντα. Τον άλλο έχει. Ναι. Αλλά η κουβέντα πρέπει να πούμε όμω ότι τι λέει ο Πάουκ. Ο Πάουκ λέει ότι έγινε αποκλειστικά για το Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι έγινε αποκλειστικά για το Βιερίνια. Τώρα το τι έγινε πραγματικά... Ο Κυριάκος δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη. Τίποτα δηλαδή είναι εντελώς... Τον έχεις, δεν τον έχεις. Αφίας, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Κυριάκος ανήκει στην Πόρτμουντ, δεν έχει συμμετοχή το τελευταίο φέτος. Τότε στην Πόρτμουντ δεν τρεμάζει ο Μόσχος. Οι τελευταίες του συμμετοχές είναι μέχρι το Μάιο, όταν έχει το δανεικό της κάρτας στην Αγγλία και φέτος δεν έχει, να έχει συμμετοχή απλά στις προπονήσεις. Είναι είναι 1,5 μήνα μεγαλύτερος του Κατσουράνη σε ηλικία ο Κυριάκος, γιατί το χάσαμε τα έχνη του και αυτός βαρίζει 34. Αν τα άφηκε τους πίστερα με Κυριάκο θα σου δώσουν και εδώ έναν ακόμα. Έχοντας. Είχα μάθει ότι τον είχαν, του είχαν πει να βρει ομάδα εδώ και περίπου 3-4 μέρες. Δηλαδή δεν είναι σε. Πόσο μπορεί να παίρνει εκεί πέρα, θυμάσαι. Πόσο μπορεί να είναι το συμβόλαιο του τώρα. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά δεν πιστεύω ότι η Κυριάκος θα αρχίσει να παίρνει με το 4 εκατομμύριο. Πω. Δηλαδή ο 35ος παίκτης του ρόστερ, ο 40ος. Τη Λίβερπουλ, ναι. Το καλοκαίρι δεν έμεινε κανένα. Οπότε μπορεί και πάνω κάπου να πέσει. Στη Λίβερπουλ ο Κυριάκος έκανε 49 μάτς. Από το 9 μέχρι το 11. Ναι, έπαιξε. Στη Rangers έκανε. Το καλοκαίρι του 11 την πρώτη αρχή έπαιξε λίγο. Μετά τα μάτς να παίζει. Πέρυσι το Γενάρη δόθηκε να δικό του Σάντερλα. Και έκανε τα θεμά, πήγε στο καλοκαίρι στο Βόλμπορκ και συμμετέχει μέρος προπονήσεις. Άστον και αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αυτός ενημερωτικά. Γεγονός είναι ότι ο Κυριακός έχει μια αρμονική με τον άλλος. Έχει μια αρμονική με τον άλλος. Έτσι λέει η τουλάχιστον. Και αυτό λέω, νομίζω ότι ταξίδι αυτό έχει να κάνει και ειδικότερα έτσι μια συζήτηση για παίκτες που μπορεί αυτή να παραχωρήσει. Ένας φίλος... Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση είναι πιο ανοιχτή και δεν περιορίζει τα κλασική. Για ο οποίος είναι σίγουρα δύσκολη
Ένας φίλος γράφει αν είναι όνειρο απατηλό ο Μισίμοβιτς. Ποιος? Ο Μισίμοβιτς. Ναι. Η Χόφενχάιμ ποιος έχει κάτι τέτοιους Βόσνιους, κάτι τέτοιους. Η Χόφενχάιμ ποιος έχει. Είχε Βόσνιους πολλούς. Πάρα δεν είναι. Ναι. Παίζει. Αυτός θα έχει σύμβολο 3 εκατομμύρια. Για τον καιρό, το καλό κλίμα. Μάλιστα. Λέγαμε και νωρίτερα για το επικοινωνιακό κομμάτι και για το ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά επέλεξε να δημοσιοποιήσει αυτή την επίσκεψη του Τσιτσιακόβ για το Βιερίνια. Για να περάσει ίσως κάποια μηνύματα προς όλους. Και στον κόσμο του και σε όλους. Εμένα μου πάνε και παράξενο γιατί το έκανε σε μια μέρα που είχε ανακοινώσει τα Καρδουράκη. Ναι, και αυτό, και αυτό παίζει ρόλο. Οι εντυπώσεις είναι... Για το ταξίδι στον κόσμο του, από κάποιο σημείο και μετά τη σκία σε κάποιο σημείο να περάσει το Καρδουράκη. Μου πάνε και το παράξενο. Ή συμπλήρωσε μια πολύ καλή εικόνα. Ή τη μεγάλωσε. Πάντως, επίπεδο πρωτοσέλιδων μέτρησε και το γεγονός ότι έπαιξαν και τα δύο θέματα. Αν και πλέον τα έντυπα δεν έχουν και τόσο μεγάλη δυναμική που είχαν, αλλά παίζει δυνατά ο ΠΑΟΚ. Ναι, και αν δείτε όλοι οι σχολιογράφοι παντού, εντάξει, σε αυτά αναφέρονται. Δεν είναι, δηλαδή... Εγώ θα σας ευχαριστώ για να μην δημιουργούμε έτσι, μετά να μας πω έτσι, μεγάλες προσδοκίες. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν τις πολλές πιθανότητες να πετύχει κάτι τώρα με το κύριο. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Βιερίνη αυτή την εποχή πρέπει να γίνει. Και εγώ αυτό είπα. Κάποιους άλλους λόγους θα επιστρέψει. Αλλά είναι μια εποχή στην οποία αρχίζει να αποκτά ρόλο του κόσμου. Και αποκτά ρόλο σε μια εποχή που μπορεί να ευρεώσει τη θέση του στην ομάδα. Διότι κάποια στιγμή μπροστά του θα επιστρέψει και ο Τσέχος ο Πιλάρ. Επίσης θα αριστερώσει ο Σαφνικός, τον οποίο αγόρασε το καλοκαίρι. Βάλε και το φόρο. Εντάξει, εγώ απλά μπορώ να πω ότι και ο ΠΑΟΚ θα ήθελε, ξέρω εγώ, να
ενημερώσει τη Βόλφσμπουργκ ότι τον θέλει ανά πάσα στιγμή. Και να δει και πώς σκέφτονται αυτοί. Και να έχει και μια σχέση και να βελτιώσει και την εικόνα του. Τα γεγονότα αναγκάζονται και γεγονότα και πέρασμα ότι αυτή την εποχή η Βόλφσμπουργκ δεν θα έρθει το 2009 συμφωνώ, άστο, σε αυτό συμφωνώ που λες. Οπότε ότι είμαστε εδώ. Γιατί πήγαμε στου 7 εκατομμύρια και το πάθουμε. Όχι, δεν είμαστε εδώ. Ακόμη, όταν κατέβει το πιο κάτω, μπορεί να ξαναρθούμε. Μόλις φύγαμε. Τα δεδομένα αυτά είναι γνωστά στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό επιμένω το ταξίδι αυτό. Έγινε διαδήλωση. Καλά, θα φανεί αυτό, εντάξει. Εντάξει, σίγουρα θα φανεί. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που βλέπεις στην αντίληψή σου. Βλέπω πολύ να για επανέλαβε. Βλέπω σήμερα να υπάρχει γενικώς έτσι μια τάση να γράφεται και να λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ θα πήρε 4-3-3 στην Κατερίνη. Ναι, είναι πιθανό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επειδή το είπα χθες προχθές αυτό στρέφεται να δει ο Τουγόνι και κάθε επέκταση κατά του Βρίζα. Είναι γεγονός ότι ο Δόνης προσπαθεί να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, διότι προφανώς έχει καταλάβει ότι αυτό που δοκιμάζει ως τώρα δεν είναι αποδοτικό. Όταν αυτό που δοκιμάζει ως τώρα είναι αποδοτικό, για ποιο λόγο να πάει σε κάτι καινούργιο? Γιατί αλλάζει, αλλάζει και το roster. Είναι μια δοκιμή. Δηλαδή μου λέτε ότι λόγω Κατσουράνη αλλάζει το roster. Και λόγω Κατσουράνη. Και λόγω μιας επιλογής. Είναι πάντως μια δοκιμή σε ένα παιχνίδι κυπέλλου με αντίπαλο. Το παίρνει να κάνει δοκιμές. Δηλαδή γιατί να μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ μόνο 4-4-2 ευθεία και ρόμβο και να μπορεί να παίξει και 4-3-2. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμάσει οτιδήποτε άλλο? Γιατί προφανώς πήρε τον Κατσουράνη. Σιγά σιγά θα πρέπει να δουλέψει και αυτό. Μπορεί να πάρει και άλλους δύο. Κάνει αυτή τη δοκιμή. Λόγω του Κατσουράνη κάνει αυτή τη δοκιμή. Και λόγω του Κατσουράνη. Πάντως το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Αν αποδειχθεί ότι με άλλο σχηματισμό ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, ας παίξει με τον άλλο σχηματισμό. Πράγματι έκανε λάθος. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το αναφέρεις με γεγονός ότι δοκιμάζει κάτι καινούργιο, επειδή προφανώς αυτό που δοκιμάζω τώρα δεν είναι πολύ αποδοτικό. Γιατί αυτός πρέπει να το κατά τον κατά τον κόσμο. Γιατί? Γιατί έτσι στρέφεται, ναι. Θα χρησιμοποιηθεί και αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί και αυτό λέω, όπως και πολλά άλλα. Γιατί σήμερα, γιατί μεταφράζεται το πράγμα έτσι? Αυτό το πράγμα γιατί μεταφράζεται έτσι? Γιατί από την αρχή της σεζόν χρησιμοποιούνται πράγματα κατά του Δόνη. Λέω εγώ. Οτιδήποτε. Γιατί το συγκεκριμένο λειτουργεί εναντίον του Δόνη από την κατάλογα. Άρα, τα ποτά. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραδείγματος χάρη στο επίπεδο ότι κάνει κολοτούμπα. Ξέρεις ποια είναι η πόλη, δεν είσαι στο Μονακό. Τι πω, τι πω, μα είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μέχρι τώρα δοκιμάζει το Α, δεν αποδίδει, και τώρα δοκιμάζει το Β, αν κακό είναι. Κακό δεν είναι σίγουρα, εννοείται. Γιατί αυτή λοιπόν η επισήμανση ότι προφανώς συνειδητοποίησε πως το Α του δοκιμάζεις τώρα δεν είναι αποδοτικό και δοκιμάζει κάτι που μπορεί να είναι αποδοτικό. Στρέφεται κατά του Δόνη. Γι' αυτό το καταλάβω, άντε. Γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι αυτά. Γιατί είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα. Τόσο καιρό αυτό έχει αποδειχτεί. Ο κύριος Ρωβόνη τι έγωσε? Δεν τον έχω ρωτήσει. Δεν έχεις ρωτήσει εσύ? Όχι, θα ρωτήσω. Επειδή η κριτική στο Ρωβόνη σημαίνει κριτική στο Βρίζα, καλό είναι να ξέρουμε. Και το Βρίζα, και το Βρίζα. Καλά, κριτική σε οποιαδήποτε επιλογή του Βρίζα στρέφεται προς το Βρίζα. Μα για αυτό σε ρώτησα, δεν ξέρω. Ο Βρίζα, τι άποψε για τον Τόνι, την επιλογή του. Άκουσες κάτι τέλος πάντων? Όχι, ρωτάω, δεν μ' αρέσει. Πάντως για το σχηματισμό θα πρέπει να μονιμοποιηθεί για να πούμε ότι άλλαξε. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι. Εγώ δεν είπα ότι άλλαξε. Εγώ είπα ότι για πρώτη φορά από το καλοκαίρι δοκιμάζει αυτό το πράγμα. Ναι.
Αυτό επισήμαμε. Τώρα γιατί αυτό το πράγμα εκλαμβάνεται. Δεν είναι απαραίτητα αποδοχήλα. Είμαστε στον δρόμο και κάποιο χτύπημα στο Βρίζα, το οποίο την άποψη δεν ξέρουμε λοιπόν για τον Δόνη σήμερα, αυτό μπορεί να το καταλάβει. Πάντως αυτό απαραίτητα δεν είναι αποδοχή λάθους. Είναι μια δοκιμή. Εγώ δεν είπα πια αποδοχή λάθους. Εσύ δεν είπες, δεν ξέρω, θα πούνε καμιά 500 από πίσω. Σου λέω δεν μένουμε στο Μονακό, μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Άρα, εσύ πες ό,τι θέλεις. Μεταξύ μας συζητάμε και ισχύουν αυτά που λέμε εμείς. Το είπα κουράλι, δεν είναι κάτι που σε διαθέτει. Εγώ δεν είπα και παράδοση λάθος. Εγώ είπα ότι ο προπονητής ενδεχομένως να συνειδητοποίησε ότι αυτό που προσπαθεί να παίξει ως τώρα δεν είναι αποδεκτό. Και δεν είναι κακό. Καλά, οι αιμονές είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να έχει ένας προπονητής, εννοείται. Ότι δεν είναι οι αιμονές είναι πολύ κακό πράγμα να έχει ένας προπονητής. Εννοείται ότι άμα κάτι δεν του κολλάει καλά, όπως είπε ο κυρίος στην συνέντευξη τύπου, ότι πρέπει να δει και κάτι άλλο. Το θέμα είναι πότε θα... Αν λοιπόν συνειδητοποιείς ότι αυτό που πει ως τώρα δεν είναι αποδοτικό, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό. Έχεις επαναλάβει 7 φορές το ίδιο πράγμα, το συζητήσαμε. Το ίδιο πράγμα συζητάμε τόσο ώρα. Εδώ και 5 λεπτά λέμε το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν σου πω τώρα. Η ουσία είναι να δούμε μέσα στο γήπεδο αν πράγματι έφταιγε ή φταίει ο σχηματισμός ή όχι. Ακόμα γιατί η κριτική στο δόνο συνιστά πόλεμο στο βρίζα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ένας φίλος γράφει ότι ρωτάει, η δημοσιοποίηση του ταξιδιού δεν έγινε από ανέβασμα φωτό σε social media κατά λάθος, όπως γράφτηκε σε διάφορα site. Είναι μια υπόθεση. Τέτοια λάθη δεν γίνονται εύκολα πάντως. Σωστό γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι εντάξει. Σε τέτοιο επίπεδο δεν έχουμε φτάσει ποτέ. Για τον Μισίμοβιτς είπαμε. Ο 056 γράφει για τον ίδιο λόγο που η κριτική στο Σάντος είχε στόχο το Ζαγοράκι. Είναι μια απάντηση αυτή. Πάμε λίγο στο διάλειμμα. Με τη Smart Energy μαζί επιστρέφουμε με η Ηλία Ράνταλα και ό,τι συμβαίνει στα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΟΚ. Πρέπει να υπάρχει αγώνας πόλο σήμερα, όπως με ενημέρωσε. Η Smart Energy με τη συνεργασία της Πετρογκάζ είναι και σήμερα μαζί μας εδώ στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Η ειδική στα αέρια καύσιμα. Να ακούσουμε το χορηγό και σε λίγο τα λέμε. Θα το διαβάσεις, θα το παθαίνεις απ' έξω και θα άρχισε να το πεις. Κάνε λιγάκι κορά.
θέλετε να κάνετε πραγματική οικονομία στην επιχείρησή σας, προώθηση, αναλώσιμα, είδη και προμήθειες γραφείου, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και παράδοση μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Προώθηση, ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή σας και παράδοση με ένα τηλεφώνημα. Μάθετε για τις τιμές σήμερα. Αναλώσιμα, είδη και προμήθειες γραφείου, προώθηση, στο Λάκκο. Τηλέφωνο 23 990 51 228 και στο ίντερνετ www.proffice.gr. Ψάχνετε εύκολο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο να αποκτήσετε παραπάνω χρήματα. Ανακυκλώστε τα περίπου κοσμήματά σας και λάβετε την πραγματική αξία τους σε μετρητά. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της FineGold και σε συνεργασία με το έμπειρο προσωπικό μας εκτιμήστε με ακρίβεια τα περίπου κοσμήματά σας έτσι ώστε να αποδοθεί η μεγαλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς. FineGold. Εμπορία και επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων. Συντήρηση και κατασκευή κοσμημάτων. Ταβάκι 29 Θέρμη 2310 462-167 Αντάκης 2 Τούμα 231-047-690 Συνεργασίες και με επαγγελματίες. FineGold. Δημιουργία. Αξιοπιστία. Συμπαθές να βγούμε με παρέα. Θα ήθελα να φέρεις και τη Ρέα. Το τηλεφώνησε και εσύ το Ανδρέα. Έχω στο μυαλό κάτι τρελό. Και πού θα πάμε όλοι μαζί. Ξέρω εγώ το καλό το μαγαζί. Θα πεταχτούμε καραϊλική. Θα ζήσουμε μια μέρα μαγική. Χαμπανέρα, χαμπανέρα. Πιάτα και πόρτα εξωτικά. Χαμπανέρα, χαμπανέρα. Από το μεσημέρι ανοιχτά. Χαμπανέρα. The Caribbean Bar Restaurant στο γνωστό νεοκλασικό κτίριο Γεωργίου Παπανδρέου 29. Τι γίνεται στη Μεάνδρου με περιφερειακό? Τελειώνεται ρε, τι ποτηλιάρισμα είναι αυτό? Γιατί τέτοια κίνηση? Γιατί μεταφέρθηκε η Μετάλτο Μεάνδρου 117 με περιφερειακό. Μόνο στη Μετάλτο, Λάπα Δίφυλη, Καλπανιζέ, μόνο 160 ευρώ με το ΦΠΑ και δωρεάν μεταφορά. Μετάλτο, τουλάπες αλουμινίου και Καλπανιζέ, κυματιωθήκες αποθητηρίων και οπλοκυβώτια και κυνηγητικά όπλα. Μετάλτο, Μεάνδρου 117 με περιφερειακό στο Νεύμοσμο, Διαγόρα 93 στην Άνω Κρούπα και εργοστάσιο στο Λάκωμα. Τηλέφωνο 762-713 και στο ίντερνετ www.metalto.gr. Κάθε πρωί με πετάει στον τοίχο. Ξυπνητήρι με κύριε, όχι μπαλάκι. Και έρθε αυτό στο στρώμα Harmony τη Τεχνο Strong Day. Το πήρε και δεν σηκώνεται από το κρεμάτι. Το Harmony παίρνει αμέσως την κρίση του σώματος και χαρίζει τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Πρωτοπορία Τεχνο Strong. Άσε που με τέτοια τιμή μόνο ήσυχος μπορεί να κοιμάται. Τεχνοστρόπ. Δεν θα σηκώνεστε από το κρεβάτι. Εργοστάσιο στη Νέα Σάντα. Υποκατάστημα στην Άνω Τούμπα, Παυσιλίκου 3. Τηλέφωνο 2310-915-805. Νέες αφήξεις, νέες εκπλήξεις στο ανδρικό τμήμα του Mega Outlet. Dressy, casual, αθλητικά, ρούχα και παπούτσια για όλα τα γούστα και για όλες τις τσέπες. Εκπτωτικό εμπορικό κέντρο Mega Outlet. Μανία στα ανδρικά, μανία στις χαμηλές τιμές. Γεια σας, ψάχνετε κάποια συγκεκριμένη ταινία? Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Μπορείτε να την περιγράψετε? Ναι, είναι ένας τύπος και έχει μόνο 15 ευρώ και μπαίνει στο καζίνο και τρώει και πίνει και ποτά και καφέ, ό,τι θέλει και του δίνεται και καλά παίξει. Α, για το All in One λέτε. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, πού θα το βρω? Στο Regency. Έλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη και γίνε πρωταγωνιστής στην πιο συναρπαστική εμπειρία. Με το All in One μπορείς να τα έχεις όλα. Είσοδο, απεριόριστο γεύμα, ποτό και παιδί. Όλα μόνο με 15 ευρώ. Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Θέλεις πετρέλαιο 46-41-53. Θέλεις καυσόξυλα. Θέλεις πέλετ 46-41-53. Γενικά, αν θες να ζεσταθείς χωρίς να καείς, κάλεσε το πρατήριο εδώ καυσίμων Κάοιλ Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Τώρα, για πετρέλαιο, καυσόξυλα, πέλετ. Πόληση, χοντρική, λιανική. Διακοπές κατοίκων στις καλύτερες τιμές. Κάοιλ Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Στο Τριάδι. Τηλέφωνο 2310-46-41-53. Πρατήριο υδροκαυσίμων ΚΑΟΗ Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Αναθέρμανση σχέσεων με την οικονομία.
Μετακομίσεις, πάρε χαρτί και στυλό και σημείωνε 2310-8566-88. Υπεραστικές μεταφορές μετακομίσεις, ασφαλής μεταφορά και φορτοεκπόρτωση, αλληλουσιακά μηχανήματα, λύσιμο και στήσιμο επίπλων, αμπαλάς και φύλαξη οικοσυσκευών για όσο καιρό χρειαστεί. Υπεραστικές μεταφορές μετακομίσεις. Μετακόμισε εύκολα και γρήγορα σε τιμές κρίσης. Μετακομίζεις, τηλεφώνησε τώρα στο 2310-8566-88 ή στο 2310-90-1116. Στο ζερί του Μαγιολί, κάτω στην παραλιακή. Οπα, αντιλιά μας! Μέσα στο καλύτερο εστιατόριο της πόλης θα βρεις και ένα ουζερί. Ουζερί στο ισόγειο του Αγιολί. Το μοναδικό ουζερί στην παραλία με θέα τη θάλασσα. Πιες το ουζάκι σου παρέα με τις μοναδικές ποικιλίες κρεατικών και θαλασσινών με την ποιότητα και τη φροντίδα Αγιολί. Ουζερί στο Αγιολί. Κουζίνα απολαυστική. Ζωή διασκεδαστική. Λίγο μετά την Αριστοτέλους. Άντε, στην υγειά μας. Έλα να σου δείξω. Πήρα καινούριο GPS. Μιλάει. Του μιλάς κιόλας. Έλα ρε παιχτή. Για να δω. Θα σε βάζει. Φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα. Με 12 ευρώ. Για Ρέμβι, τα 100 μέτρα στρίβεται δεξιά. Τι σου είναι η technology. Στη Ρέμβι καρφί μας έστειλε. Αφήνω και τα χέρια του λοιπόν. Καλή όρεξη. Ρέμβι, προορισμός γεύσεων. Με νέο ανακαινισμένο χώρο και θέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Ρέμβι, φρέσκο ψάρι στα κάρβουνα, μόνο με 12 ευρώ το άτομο και όλα τα κρεατικά της ώρας στις καλύτερες τιμές και 50% έκπτωση σε όσους συνεχίσουν τη διασκέδασή τους στο μπαρ. Ρεστοράν, καφέ μπαρ, Ρέμβι, Κανάρι 2 στη Νέα Κρήνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-433-100. Ω, ποτσούξιμο. Πήγα για σέρβις και... Τι να σου κάνω, εγώ πήγα στην Ελλάς ότο σέρβις και έκανα το μεγάλο γενικό σέρβις μόνο με 95 ευρώ. 95 ευρώ. Έφυγα. Η Ελλάς ότο σέρβις πολεμάει την ακρίβεια. Γενικό σέρβις 95 ευρώ. Μικρό σέρβις 40 ευρώ. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο 850 ευρώ τελική τιμή. Ελλάς ότο σέρβις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα και 35 χρόνια εμπειρίας εξασφαλίζουν το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Ελλάς Auto Service. Συνεργείο Φαλοβαφείο Ελαστικά Υγραεριοκίνηση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-474-312. Κατεβαίνει στο κέντρο και δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Γυρνάς γύρω-γύρω, νευριάζεις, τρελαίνεσαι, αρχίζεις τις φωνές. Έλα τώρα, ηρέμησε, γιατί δεν χαλαρώνεις. Να πας να αφήσεις το αυτοκινητάκι σου στο πάρκινγκ της Λέω του Σοφού. Να κάνεις τη δουλειά σου σαν κύριος, πάρκινγκ στη Λέω του Σοφού 3. Δεν μιλάμε για αλάνες και χωράφια, μιλάμε για στεγασμένο και ασφαλές πάρκινγκ. Πάρκινγκ στη Λέω του Σοφού 3. Από τα πιο φθηνά πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310-530-110. Απίθανε σκληρώσει, χιλιάδε με φρικά. Στο ρίτσο σε καζίνο, καθημερινά. Μουσική και θέα, μα ό,τι φανταστεί. Στο ρίτσο σε καζίνο, να επισκεφτεί. Πάρκινγκ στην πλευρά των κυκλώσεων και διασκέδαση. Στο ρίτσο σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Έως και 208.000 ευρώ συνολικά στι κληρώσει το Δεκεμβρίου. 3.000 ευρώ καθημερινά, έως 10.000 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 15.000 ευρώ στι 29 Δεκεμβρίου. Δωρεάν είσοδο. Και Λαζάρου Τζάμπι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Μέγα μπαζάρ με μέγα ευκαιρίες που δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Τελευταία τεμάχια σε εκατοντάδες προϊόντα με τιμές από μισό ευρώ. Τρέξτε να προλάβετε από αύριο πρωί. Σας περιμένουμε. 107,4. Γεια σας, γεια σας. Τι είπε ο πρίγκιπας τελικά? Ο πρίγκιπας θα βάλει 234 εκατομμύρια ευρώ μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Για καμιά πρόταση? Τι πρόταση? Για μεταγραφές. Αύριο το πρωί τα λεφτά. Ο τσάκας.
Ο Αλαφούζος πάντως δήλωσε αλλεργικός στους πρίγκιπες. Και τι γίνεται. Πάμε σε Ηλία Νταλά. Ηλία, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Σε ένα πρίγκιπα να μας δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Καλά, καλά. Πολύ καλά κι εγώ. Δεν μιλήσαμε μετά το θριαμβευτικό Σαββατοκύριακο. Ενδέχεται να είναι και το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο μάλλον που έρχεται. Ναι. Λες, ε. Πρώτη Δευτέρα, για κάτω και κακό. Είμαστε συγκεκριμένοι, Σαββατοκύριακο. Ναι. Δεν μόνο για και Δευτέρα. Για λέει και τι παίζουμε τώρα. Τι παίζουμε. Όλοι ξέρουμε τι παίζουμε. Πού. Δύσκολο μάτς. Όχι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Τώρα. Ναι. Και να ευχηθούμε και καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα παιδιά σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τον αθλητισμό. Λοιπόν, μετά τώρα, άμα θέλετε να πούμε για το Σαββατοκύριακο και έρχεται, όλες οι ομάδες είναι σε προετοιμασία. Τίποτα σημαντικό. Το γυναικείο μπάσκετ που παίζει. Εκείνο το παίζει. Όπα. Το γυναικείο μπάσκετ γιατί παίζει στον τάφο του Ιδρού. Με τον Παναθηναϊκό παίζει μόνο. Άμα κάνει αυτό το διπλό μελετιάδη, τελείωσε. Τρώει Μαρκόπουλο. Ναι. Το Βαϊσούλη μετά. Εντάξει, σιγά σιγά θα πρέπει να το σκεφτόμαστε λίγο. Μάλιστα. Άμα κάνει αυτό το διπλό. Και ο Παναθηναϊκός τι έχει, μια ήττα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ήττα, όπως και ο Αθηναϊκός και το Ελληνικό είναι στην πρώτη θέση αυτή τη ομάδα, έχουν από 19 βαθμούς. Δεν παίξαν μεταξύ του αυτή ακόμα, τι έγινε. Έχουν ο Παναθηναϊκός κέρδισε το Ελληνικό. Και το Ελληνικό τον Αθηναϊκό. Ναι. Το Ελληνικό τον Αθηναϊκό και έτσι ισοβαθμούν. Ναι. Για μας δουλεύουν και αυτοί. Μάλιστα. Και έχουμε καμιά 6-7 νίκες σε δύο στο μεταξύ. Ναι, 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 ναι. Κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό τώρα και είμαστε όλοι μαζί μετά. Παίζει και ένα Αθηναϊκό σε